Στο τέλος του webinar, όποιος είναι εδώ για πρώτη φορά, θα ξέρει ακριβώς με ποιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο εισόδημα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Οπότε, αν βάλετε το email σας στη σελίδα που είδατε τυχαία στο ίντερνετ για αυτό το λόγο, βρίσκεστε στο κατάλληλο σημείο, άσχετα αν μπορεί κάποια από αυτά να μην σας φαίνεται ότι έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, τι έχω πετύχει και γιατί θέλει κάποιος να με ακούσει. Αυτό είναι το πιο άβολο κομμάτι του σεμιναρίου. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, κάθομαι εδώ πέρα, θα πω κάποια πράγματα για μένα προφανώς. Και γιατί θα το κάνω αυτό, γιατί θέλω να ξέρετε ότι αυτά που λέω δεν είναι πράγματα που τα έχω φανταστεί ή που θα ήθελα να δουλεύουν, είναι πράγματα που τα έχουμε κάνει. Εγώ ξεκίνησα με το Internet Marketing το 2012. Ασχολούμαι με το Internet Marketing ακριβώς 2 χρόνια. Ξεκίνησα το καλοκαίρι του 12. Μέχρι το καλοκαίρι του 12 θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να κερδίσει κάποιο χρήματα από τον υπολογιστή του. Αν έβλεπα μια διαφημισούλα σαν αυτή που είδατε κι εσείς, θα θεωρούσα ότι με δουλεύουν ή ότι κάποιος πάει να με κοροϊδέψει ή κάτι τέτοιο. Θεωρούσα ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Ένας normal, ένας μέσος άνθρωπος να κερδίσει χρήματα από τον υπολογιστή. Το Internet Marketing το γνώρισα με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ένας καλός μου φίλος, ήρθε φοβερά ενθουσιασμένος για μια σελίδα που είχε δει. Αυτή η σελίδα φαίνεται πάνω δεξιά. Είναι μια σελίδα που εμένα μου φάνηκε χαζή σελίδα, μια βλακεία, ας πούμε, και μισή. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησα για να το κάνω το χατήρι. Ήταν πολύ μικρό το κόστος, όπως ήταν και για εσάς πολύ μικρό το κόστος. Αυτό που έκανε για μένα τη διαφορά είναι ότι προς το τέλος του καλοκαιριού του 12 εκπαιδεύτηκα από έναν άνθρωπο που έμελε να γίνει από τους μεγαλύτερους internet marketer της εποχής μας. Ήταν τότε στα, όχι ακριβώς στα ξεκινήματά του, αλλά δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Η εκπαίδευση ήταν πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή ήταν της τάξης των χιλιάδων δολαρίων, αλλά όντως από αυτή την εκπαίδευση κατάλαβα τι ακριβώς είναι το internet marketing, τις δυνατότητες που δίνει και έμαθα μάλιστα και είδα πως ένας απλός άνθρωπος που δεν το έχει σπουδάσει κάτι τέτοιο μπορεί να κερδίσει πολλά χρήματα από τον υπολογιστή του. Προωθήσαμε διάφορα προγράμματα το 2012, προγράμματα που είχαν σχέση με ηλεκτρονικά εργαλεία, προώθηση επιχειρήσεων, κάποια άλλα προγράμματα που αφορούσαν online traffic και ούτω καθεξής, έτσι πολύ εξειδικευμένα προγράμματα. Το να βγάλει κάποιος χρήματα από τον υπολογιστή του, μπορούμε να το πούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ή το internet marketing να το περιγράψουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τελικά αυτό που μετράει, δηλαδή αυτό για το οποίο συζητάμε, όσο έτσι περίεργο και αν προσπαθούμε να το κάνουμε να φανεί, είναι τι πουλάμε μέσω internet ή τι προωθούμε μέσω internet. Και μετά πώς το προωθούμε. Αυτά τα δύο είναι. Τι προωθούμε, πώς το προωθούμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Μπορούμε να μιλάμε ώρες, αλλά η ουσία αυτή είναι. Το 2012 τα προγράμματα που προωθούσαμε ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένα, ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Αν και τώρα, σήμερα, αν πάει κάποιος και βγει έξω στον δρόμο και αρχίσει και λέει, ξέρεις τι είναι τα banner impressions, ξέρεις τι είναι, ας πούμε, οι lead capture pages, ξέρεις τι είναι τα webinars και το responders, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ξέρουν. Το 2013 που ήδη είχαμε φτιάξει μια ομάδα, αποφασίσαμε να προωθήσουμε προγράμματα, πάλι μέσω ίντερνετ προφανώς, αλλά προγράμματα τα οποία ο μέσος άνθρωπος θα καταλάβαινε. Και ασχοληθήκαμε με κάποια προγράμματα με ταξίδια και με mobile apps. Και όλα αυτά γίνανε μέχρι τις αρχές του 2014. Μέχρι τις αρχές του 2014 πάνω κάτω αυτή ήταν η πορεία μου. Επιγραμματικά τους τελευταίους 24 μήνες χτίσαμε ένα δίκτυο 800 μελών στο δίκτυο με τα εργαλεία, στην BlogBuzz και στην Banners Broker, ένα δίκτυο που πουλούσαν online traffic, πάνω από 300-400 μέλη. Σε ένα Cycler πρόγραμμα χτίσαμε ένα δίκτυο, πάλι μέσω ίντερνετ έτσι όλα αυτά, 1200 μελών. Στην DTR που αφορούσε ταξίδια, πάνω από 350 μέλη. Σε μια άλλη εταιρεία που αφορούσε ταξίδια και mobile apps, χτίσαμε ένα δίκτυο που ξεπερνούσε τα 3.000 μέλη. Τα ξεπερνούσε αρκετά τα 3.000 μέλη. Εδώ πέρα έχω κάποια screenshots που φαίνονται τα νούμερα των ομάδων, έτσι για του λόγου του αληθές. Και οι προσωπικές μου εγγραφές, εδώ πέρα φαίνεται, είμαι στους leaderboards αρκετών εταιριών internet marketing. Πρακτικά σε όποια εταιρεία ασχολήθηκα, εκτός από το ότι φτιάξαμε μεγάλη ομάδα και η προσωπική μου απόδοση με έβασα, ας πούμε, στο top 20, top 30 των καλύτερων, έτσι, αυτών που είχαν τις περισσότερες προσωπικές εγγραφές. Τα τελευταία 2 χρόνια, αν συνοψίσουμε την πορεία μου με νούμερα, αν την περιγράψουμε με νούμερα, έχω κάνει αρκετά πάνω από 400 προσωπικές εγγραφές. Βγαίνει περίπου 20 προσωπικές εγγραφές το μήνα κατά μέσο όρο και έχουν γίνει πάνω από 5.000 εγγραφές στα διάφορα δίκτυά μου. Παρ' όλα αυτά, αυτά που γίναν μέχρι τις αρχές του 2014 ήταν απλά προπόνηση, ήταν απλά προθέρμανση. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, το 2014, στις αρχές του 2014, είδαμε μια ιδέα που είναι τόσο καλή και τόσο αξιόλογη και μας ενθουσίασε όχι μόνο εμένα αλλά και όλη την ομάδα μου.
τόσο πολύ ώστε να σταματήσουμε να προωθούμε τα πάντα, όλα τα προγράμματα που είδαμε σταματήσαμε να τα προωθούμε, αφοσιωθήκαμε και δεσμευτήκαμε 100% στην ιδέα που θα συζητήσουμε σήμερα. Και αυτό συνέβη διότι η ιδέα που θα συζητήσουμε σήμερα έχει το τέλειο προϊόν και το τέλειο marketing plan. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, πάμε στο κομμάτι που νιώθω πιο άνετα να συζητάω. Ποιος δεν είμαι? Καταρχήν δεν είμαι ιντερνετάκιας. Δεν ξέρω, πιθανότατα ξέρω λιγότερα ακόμα και από το μέσο όρο που είναι εδώ πέρα. Παρεπτόντως, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα. Όσοι είστε για πρώτη φορά εδώ, ειδικά άμα δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, μισό λεπτό, λογικά σας έχει έρθει ή έρχεται τώρα ένα email σε εσάς, το οποίο έχει τίτλο «Το link για το οποίο μίλησα». Οπότε, αν βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, κάτω από αυτό το βίντεο έχει ένα κουμπί που λέει «Συνέχεια», μπορείτε να κάνετε κλικ εκεί, δεν θα σταματήσει να παίζει το βίντεο, θα ανοίξει σε νέα σελίδα αν το βλέπετε μαγνητοσκοπημένο και μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα. Έτσι κι αλλιώς όμως σας έχει έρθει στο email σας και εσείς τώρα που παρακολουθείτε live, πρέπει να σας έρθει τώρα στα επόμενα 1-2 λεπτά ένα email με μια φόρμα. Αυτή, αν θέλετε, συμπληρώστε τη, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό, είναι κάτι που το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τώρα, συνεχίζω στο ποιος δεν είμαι. Δεν είμαι ιντερνετάκιας και παρόλο που κατάφερα να χτίσω μεγάλα δίκτυα, δεν είμαι people person. Κυριολεκτικά θεωρώ ότι δεν υπήρχε κανένας που πριν 2 χρόνια θα με έβλεπε και θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα είχα τέτοια επιτυχία στο internet marketing, στο να χτίζω δίκτυα από τον υπολογιστή μου. Και το σημαντικότερο είναι ότι και εμένα με ρωτούσε κάποιος πριν 2 χρόνια, πραγματικά. Πραγματικά όμως, δηλαδή, ίσως κάποιος τυφλός να θεωρούσε ότι μπορώ να τα καταφέρω. Εγώ θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να κάνω αυτό το πράγμα. Για να εξηγήσω τι εννοώ, δεν είμαι ιντερνετάκιας. Μέχρι να ξεκινήσω το 2012 δεν είχα Skype. Πιθανότατα δεν ήξερα καν τι είναι το Skype. Τώρα, ας πούμε, το τηλέφωνο τις περισσότερες φορές δεν το χρησιμοποιώ καν, επικοινωνώ μόνο μέσω Skype. Το Facebook είχα ένα λογαριασμό, αλλά είχα 40 φίλους. Τώρα έχω, ξέρω, πάνω από 2.000, κάτι τέτοιο. Twitter ακόμα δεν έχω. Αντιστέκομαι, δεν το χρησιμοποιώ παρόλο που μου λένε ότι είναι εργαλείο. Στην παραδοσιακή μου δουλειά μέχρι το 2012 είχαμε μια εταιρεία που έκανε εισαγωγές και κατασκεύαση διδόρου και διακόσμηση. Η μόνη επαφή που είχαμε τον υπολογιστή ήταν να στέλνω email σε προμηθευτές μου. Δεν είχα καμία επαφή με τον υπολογιστή και όσον αφορά το κομμάτι της δόμησης δικτύων, εκεί είχα μια εμπειρία, αλλά η εμπειρία που είχα δεν θα έκανε ποτέ κανένα. Δεν θα ήταν, να το πούμε ως εξής, δεν θα ήταν καλό βιογραφικό στο αν θα τα κατάφερα να πετύχω ή όχι. Η ιστορία μου με το δικτυακό marketing, με το κομμάτι της δόμησης δικτύων, ξεκίνησε το 1998. Ήμουν λίγο μεγαλύτερο σε φωτογραφία, ήμουν 19 χρονών και το δικτυακό marketing οι περισσότεροι όταν το βλέπουν το αντιπαθούν. Το δικτυακό marketing είναι αυτό με τις διάφορες εταιρείες που έχουν σαπούνια. Αυτή είναι μια τυχαία φωτογραφία που βρήκα στο Google όταν βάζεις MLM ή multi-level marketing, βγαίνει αυτή η φωτογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που πουλάνε από καφέδες, ξέρω εγώ, κυροφήματα μέχρι σαπούνια, καλλιντικά, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Εγώ ήμουν 19 χρονών και παρόλο που οι περισσότεροι το αντιπαθούν έτσι, δεν το έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη. Εγώ στα 19 μου το ερωτεύτηκα. Αυτό το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ τον ερωτεύτηκα και μάλιστα το δικτυακό μάρκετινγκ είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο δεσμεύτηκα να πετύχω. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πραγματικά θέλησα. Αυτό που αγάπησα στο δικτυακό μάρκετινγκ, στο παραδοσιακό MLM, είναι αυτή η αίσθηση της ομάδας που δημιουργείται, η ομαδικότητα, ειδικά που υπάρχει όταν καταφέρεις να χτίσεις ομάδα, η αίσθηση του βαθύτερου σκοπού που σου δημιουργεί το ότι κάνεις κάτι, ότι κομμάτι της δουλειάς είναι το να βοηθάς άλλους ανθρώπους και το καθεξής, η προσωπική εξέλιξη που θεωρείς ότι παίρνω, η ελευθερία που σου δίνει, η οικονομική ελευθερία, η ελευθερία σκέψης και το καθεξής, το θετικό κλίμα που υπήρχε σε όλα αυτά τα σεμινάρια, την οικονομική ανεξαρτησία που μπορεί να πετύχει κάποιος και το ότι, κατά τη γνώμη μου τότε, τώρα είχε αλλάξει η γνώμη μου, έτσι το λέω αυτό για να μην σας χάσω από την αρχή. Το ότι δίνει τη δυνατότητα, νόμιζα, στους ανθρώπους να βγουν έξω από το κουτί τους, έτσι να απελευθερωθούν. Προφανώς απέτυχα παταγωδώς, είμαι από τους πιο αποτυχημένους που έχουν υπάρξει στο χώρο του δικτυακού marketing. Προσπαθήσαμε επί 7 χρόνια,
Εσείς έχετε φίλους ή ξαδέρφες ή μπορεί και εσείς να έχετε δοκιμάσει για 5-6 μήνες και θεωρείτε ότι έγινε κάτι φοβερό που ασχοληθήκαν για 5-6 μήνες και δεν βγάλαν χρήματα. Εγώ με αυτό το χώρο ασχολήθηκα για 7 χρόνια. Από το 1998 μέχρι το 2005 δεν βγάλαμε ποτέ χρήματα, δεν υπήρξε ποτέ, ποτέ μήνας στον οποίο τα έξοδά μας να ήταν λιγότερα από τα έσοδά μας. Δεν λέω ότι δεν βγάλαμε πολλά λεφτά, λέω ότι χάναμε λεφτά κάθε μήνα σε σεμινάρια, σε εκπαιδεύσεις και ούτω καθεξής. Το δύσκολο, αυτό που φαντάζομαι στους περισσότερους εδώ πέρα είναι ο λόγος που οι περισσότεροι αποθούνται από το δικτυακό μάρκετινγκ, είναι αυτό το πράγμα ότι πρέπει να κυνηγάνε ανθρώπους, ειδικά πριν την εποχή του ίντερνετ, για να χτίσει κάποιος δίκτυο, για να βρει κόσμο. Από ό,τι ξέρουμε και από την εμπειρία μας, έπαιρνε την ξαδέρφη σου και γιατί, και έλαξαν εγώ και το καθεξής. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Τώρα, όταν λέω ότι προσπαθήσαμε, θέλω αυτό να το εξηγήσω, γιατί συνήθως μιλάμε με δείκτες και λένε δεν καταλαβαίνουν τι θα πει προσπάθεια, πραγματική προσπάθεια. Επί 7 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε ένα σεμινάριο. Υπήρχαν σεμινάρια που γινόντουσαν κάθε 4 μήνες, αυτά είναι πολύ ακριβά, κοστίζαν 120 ευρώ. Υπήρχαν σεμινάρια τα οποία γινόντουσαν κάθε μήνα. Από αυτά δεν έχασα ποτέ ούτε ένα. Ποτέ. Άρρωστος, πήγαινα εκεί, στρατιώτης. Ήμουν πολύ, πολύ focused. Είχαν κάποιες κασέτες, εκπαιδευτικά υλικά, κασέτες και μετά γίνανε CD. Άκουγα τέτοια 3, 4, 5 την ημέρα. 3 ήταν το ελάχιστο. Υπήρχαν και μέρες που είχα ακούσει 10, 12 CD όλη τη μέρα από το πρωί στο βράδυ CD. Κοιμόμουν ακούγοντας CD κτλ. Διευκρινίζω ότι ήμουν μικρός, αυτή είναι η δικαιολογία που είχα. Αν είχα στην ομάδα μου κάποιον στην Πάτρα και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει έναν υποψήφιο, θα πήγαινα. Αυτό έγινε μάλιστα. Πήγα μια φορά στην Πάτρα, έδειξε ένα πλάνο, δεν μπήκε ο υποψήφιος και παραιτήθηκε και αυτός για τον οποίο πήγα εκεί. Η ξαδέρφη μου, η οποία ήταν στην επιχείρηση και είχε στόχους ότι θα χτίζαμε μεγάλο δίκτυο, με κάλεσε στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε εκεί, πήγα για 3 μέρες. Τη στήσαν όλοι υποψήφοι, δεν είδαμε ούτε έναν υποψήφιο. Ήταν γενικά μια τραγική κατάσταση. Φρικτή αποτυχία, φρικτό συναισθηματικό φορτίο. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιο το έχει περάσει, με καταλαβαίνει. Αν δεν το έχει περάσει, με βρίσκει περίεργο, πιθανότατα να έχει δίκιο ο δεύτερος. Όπου βρισκόμουν και όπου στεκόμουν, είχα στο νου μου το δίκτυο να βρω υποψηφίους. Αν πήγαινα σε ένα πάρτι, στην παραλία, οπουδήποτε, είχα στο νου μου να. Αν αυτό είναι καλό, τι είπε, πώς μπορεί αυτό που είπε, δηλαδή μου αρέσει, ας πούμε, το αυτοκίνητο και να του πω τι αυτοκίνητο έχεις και τι αυτοκίνητο θα ήθελες και γιατί δεν παίρνεις τη Ferrari που θα ήθελες, γιατί δεν έχω λεφτά. Α, μήπως ενδιαφέρεσαι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι το καθόλου καλό. Τώρα, στις 15 Φεβρουαρίου του 2003 γνώρισε τη γυναίκα μου τη Βίλη, τότε δεν ήταν καν κοπέλα μου δηλαδή, μετά από κανένα 2 μήνες της γνωριμίας τα φτιάξαμε, και συνέχεια από τότε που την είχα γνωρίσει της έλεγα ότι έχω κάτι φοβερό, ασχολούμαι με κάτι φοβερό, δεν ήθελα να της δείξω πλάνο κατευθείαν, μην τη χάσουμε. Οπότε όταν τα φτιάξαμε μετά της έκανα το πλάνο, της έδειξα με τι ασχολούμαι. Εκεί παραλίγο να με χωρίσει, δηλαδή δεν έχουμε, είμαστε μαζί από το 2003, είναι 11 χρόνια, δεν έχουμε πάει να χωρίσουμε από αυτά, αλλά τότε νομίζω ότι είχε χάσει την εκτίμησή της, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον τύπο, κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ ήξερα από το σύστημα, είχα μάθει τι πρέπει να κάνω, την πήγα σε ένα μεγάλο σεμινάριο. Και όντως αυτά τα σεμινάρια έχουν λόγους που τα κάνουν, έτσι, δουλεύουν δηλαδή. Πάει ο κόσμος εκεί, εμείς ήμασταν μικροί, έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό, ήμασταν. Τότε εγώ είχα μεγαλώσει, ήμουνα 23, ξέρω εγώ, και βίλη κάπου εκεί. Τέλος πάντων, δεν είχαμε εμπειρία να καταλάβουμε, δεν ξέραμε τέλος πάντων. Πήγαμε εκεί, κόσμος, παλαμά κτλ. Στη μέση της ημέρας γύρισε και εκεί αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε. Τώρα, εκεί, όταν λέμε ότι αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε, μιλάμε για πλήρη δέσμευση. Εγώ μέχρι τότε θα πήγαινα, ας πούμε, και μπας και θα πήγαινα και διακοπές κτλ. Εκεί πέρα ήταν από το πρωί ως το βράδυ, γιατί η βίλη είναι πολύ hardcore σαν άτομο. Δηλαδή, άμα πει ότι θα κάνει κάτι, θα το κάνει. Η Βίλη εμένα με θεωρεί ότι είμαι μαλθακός, δηλαδή ότι είμαι πολύ μαλακός με τον εαυτό μου μερικές φορές. Τώρα, προφανώς και τότε αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και προσκλήσεις, είχαμε μιλήσει σε όλους. Τώρα, όταν λέμε σε όλους, σε όλους. Σε όλους. Όταν λέμε ότι τελείωσε η λίστα μου, είχε τελειώσει η λίστα μας, είχα μιλήσει. Δηλαδή, αν μου πείτε με αυτόν έχεις μιλήσει, θα είχα μιλήσει με τον γιατρό, τον οδοντίατρο, όταν ήμουν μικρός, μιλήσαμε. Με τον καθηγητή φυσικής στο σχολείο, μιλήσαμε. Με τον δάσκαλο θρησκευτικών που τσακωνόμουν στη δεύτερη γυμνασίου. Μιλήσαμε. Όσοι δεχτήκαν να δουν πλάνο, έτσι. Είχαμε μιλήσει όλους. Και η Βίλη που και εκείνη ανακοινώνεται. Και το κακό με εμένα και με τη Βίλη είναι ότι είμαστε φοβερά ακοινώνητοι. Δηλαδή, άμα πάμε κάπου. Είμαι ο τύπος που σε ένα πάρτι, άμα έχει 50-100 άτομα, εγώ είμαι που κάθομαι μόνος στην καρέκλα μου. Άντε να μιλάω και με τον κολλητό μου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο τύπος θα πάει. Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται, ξέρω κτλ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Άμα θες να πετύχεις το δικτυακό μάρκετινγκ, το παραδοσιακό.
Και ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε είναι ότι οι εισηγητές μας τα παρατήσανε. Γενικώς αυτά τα συστήματα υπάρχει μια γραμμή αναδοχής, δηλαδή φέρνει κάποιος εσένα, που φέρνει κάποιος κάποιον άλλο, φέρνει κάποιος κάποιον άλλο. Εμένα με σύστησε, με είχε γράψει, που με είχε φέρει στο σύστημα, μια παλιά συμμαθήτρια της μητέρας μου, η Ελένη, συμπαθέστατη κυρία. Δεν μου είχε δείξει εμένα το πλάνο, παρεπιπτόντως εμένα μέχρι το 12 δεν μου είχε δείξει ποτέ κανένας πλάνο, δεν με είχε καλέσει, απλώς είχα μπει μέσα την ώρα που έκανε πλάνο στη μητέρα μου, η μητέρα μου ήταν αρνητική. Εγώ το άκουσα έτσι, ξύπνιος εγώ, τσουπ, μπήκα επί τόπου. Το θέμα ποιο είναι ότι η Ελένη, η Εύη και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή αυτός που βάλε την Ελένη και αυτός που βάλε την Εύη, παραιτηθήκαν όλοι μαζί. Και θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Το θέμα ποιο είναι ότι όταν εσύ πιστεύεις ότι θα γίνεις διαμάντη και ο εισηγητής σου παραιτείται, αυτό σημαίνει ότι εκείνος δεν πιστεύει ότι θα γίνεις διαμάντη, αλλιώς αν μη τι άλλο θα έμενε. Έτσι, θα πιστεύει ότι θα δουλέψει. Αυτοί φεύγανε. Πολύ περίεργο που φανεί αυτό. Αλλά ευτυχώς υπήρχε ένας τύπος από πάνω, ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν στο Leaders Club, στο κλαμπ ηγετών, με τον οποίο αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί. Και δουλέψαμε μαζί αρκετό καιρό. Δουλέψαμε μαζί για κανένα εξάμηνο. Δυστυχώς βέβαια και ο Παύλος παραιτήθηκε, και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Εύη όμως ήταν σπουδαία leader, ήταν στο 21%. Αν είστε πρώτη φορά εδώ πέρα, πρέπει να εντυπωσιαστείτε. 21%, ήταν πολύ μεγάλο επίπεδο αυτό. Δουλέψαμε μαζί με την Εύη. Δυστυχώς η Εύη παραιτήθηκε. Αλλά εντάξει, μετά υπήρχε η Άντα. Η Άντα ήταν gold. Όσοι ξέρετε το συγκεκριμένο σύστημα, πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Της είχα πάει και για κάποια άτομα που είχα γράψει τότε. Τα σκέφτομαι και κουράζομαι. Και η Άντα παραιτήθηκε. Εντάξει, το μαντέψατε. Και η Αλεξάνδρα παραιτήθηκε. Παρόλο που ήταν platinum. Και μετά τι γίνεται. Μετά άλλαξα γραμμή. Μετά έφυγα. Αλλά μερικές φορές μου λένε ότι έχω κάνει πολλές εταιρείες. Εγώ εταιρεία, παιδιά, δεν άλλαζα με τίποτα. Με τίποτα, ό,τι και να γινότανε. Οπότε είχαν φύγει όλοι, είχε γκρεμιστεί όλη η γραμμή. Εγώ πάλι στην ίδια εταιρεία έμεινα προφανώς. Απλώς πήγα σε έναν πετυχημένο και πήγα στον Πάνο. Ο Πάνος είναι ακόμα και τώρα. Έχω πάρα πολύ θετικά συστήματα, πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτός και η αδερφή του, ειδικά η αδερφή του, ομιλίες στη σκηνή σε 3.000 άτομα. Μεγάλος θαυμαστής. Εγώ την κοίταζα. Απίστευτα καλή ομιλήτρια. Και με ενέπνεαν οι ομιλίες της, ας πούμε, η ελευθερία, αυτό να γίνουμε και τα λοιπά. Και παραιτήθηκαν και αυτοί. Αυτό έτσουξε, ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Και μετά, τι έκανα, μετά πήγα στον καλύτερο της Ελλάδας. Ήταν, δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη εταιρεία, ποιος και τη μεγαλύτερη επιχείρηση, αυτός. Εκεί πήγα. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτα παραιτήθηκα εγώ. Δηλαδή, εγώ έφυγα από αυτή την εταιρεία το 2005-2006. Εκείνος συνέχισε, αλλά το 2012 που ξαναξεκίνησα να ασχολούμαι με το internet marketing, όχι προφανώς με την ίδια εταιρεία, λίγο μετά παραιτήθηκε και εκείνος. Και πήγε αλλού. Άλλαξε εταιρεία. Οπότε, ουσιαστικά, όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή σε αυτή την εταιρεία, όλοι όσοι δούλεψα, δεν υπάρχουν τώρα. Αλλά εγώ αστείο είναι αυτό ότι εγώ είμαι ακόμα εδώ. Αστείευομαι. Ούτε εγώ είμαι εκεί. Λοιπόν, τώρα, σε όλη αυτή την πορεία μας, είχαμε μικρή επιτυχία, έτσι. Γιατί αυτά τα συστήματα σου δίνουν κάποιους τίτλους. Λεφτά δεν σου δίνουν και μαθαίνεις, εκπαιδεύεσαι να μετράς την επιτυχία με τους τίτλους και όχι με τα λεφτά. Αυτά δεν υπάρχουν στις κανονικές επιχείρησεις, έτσι. Οπότε 9%, χειροκρότημα και τα λοιπά, 40 ευρώ αμοιβή. Οπότε φτάναμε 9, πέφταμε, 12 πέφταμε, 15 πέφταμε. Είχαν γίνει και leaders club και χρυσές κονκάρτες και σημαίνεις κονκάρτες κτλ. Λεφτά δεν βγάλαμε ποτέ, το ξεκαθαρίζω αυτό. Έτσι να τα ξέρετε, θα είστε καινούργοι και ακούτε. Α, αυτό είναι 15%. Τρίχες. Μια φορά έγινε 15% και τα επόμενα δύο χρόνια γκρεμίστηκε να πούμε και προσπαθεί να πει στη μητέρα να αγοράσει την οδοντόπαστα. Προσωπικές απόψεις όλα αυτά που λέω, έτσι. Καθημερινά βγαίναμε έξω να βρούμε υποψηφίους. Κάθε κοινωνική συναστροφή είχε το άγχος του να τον γνωρίσουμε τον άλλο, να πάρουμε το τηλέφωνο του να το πούμε για την επιχείρηση. Η γυναίκα μου, η Βίλη, η οποία τότε δεν ήμασταν παντρεμένοι και παρόλα αυτά που την έβαλα να περάσει, με παντρεύτηκε. Δεν ξέρω γιατί. Όσοι έρθετε στην Εύβοια θα τη γνωρίσετε να τη ρωτήσετε. Ακόμα και εγώ το ψάχνω. Ανεβοκατέβαινε με το μετρό. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο μετρό. Η Βίλη είναι εκεί, έτσι. Όταν λέει θα κάνει, κάτω κάνει. Έλεγε θα πάρω 5 τηλέφωνα την ημέρα. Έμπαινε μέσα στο μετρό, ανεβοκατέβαινε από τη μια άκρη στην άλλη την άκρη για να πάρει τηλέφωνα. Έτσι, τραγικές καταστάσεις. Έπαιρνε τηλέφωνο η κακομοίρα, κανείς δεν γραφότανε ή γραφόταν μια φορά το τρίμηνο, το τετράμινο. Τραγικές καταστάσεις. Μιλάμε πολύ, πολύ δύσκολο. Άμα δεν το έχετε περάσει, δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω. Αυτό που θέλω
να περιγράψω αυτή τη στιγμή είναι πόσο τραγικός ήμουνα στο να χτίζω δίκτυα παλιά. Έτσι. Γράφαμε παντού χαρτάκια, δηλαδή θα με διαμάντι μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Αυτές οι Αμερικανιές, αυτά που τα βάζουν στις κωμωδίες, παιδιά, στις κωμωδίες που είναι ο τύπος ο wannabe, ξέρω εγώ, που γράφει εκεί, μέχρι τότε θα έχω βγάλει 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό, affirmations, συνέχεια, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, στόχους, όλη μας η ζωή 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες τη βδομάδα ήταν δικτυακό marketing, πώς θα πετύχουμε στο δικτυακό marketing. Ήμασταν all in, ήμασταν δεσμευμένοι. Κάψαμε τις γέφυρες. Εγώ ήμουν φοιτητής φυσικής, η Βίλη φοιτήτρια ιατρικής. Παρατήσαμε και δύο τις σχολές μας. Εγώ, μάλιστα, για να βεβαιωθώ ότι πραγματικά έκαψα τις γέφυρες, πήγα και διαγράφτηκα από τη σχολή μου, δηλαδή ή MLM ή τίποτα. Αυτό θα κάνω εγώ στη ζωή μου. Τελείωσε. Το 2005 παραιτηθήκαμε. Ήμασταν μεγάλοι πια, γιατί όταν είσαι 19-20 χρονών είσαι γλυκούλης όταν προσπαθείς. Όταν φτάνεις 24-25, πλέον είσαι. Δεν λέω τη λέξη τώρα, αλλά καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πλέον είσαι ένα εμάλι που δεν έχει βγάλει 7. Δηλαδή, μεγάλε, τι γίνεται. Ακόμη μας έχει πρίξει ότι 7 χρόνια θα γίνει εκατομμυρίου κτλ. Και όχι εκατομμυρίου δεν έχει γίνει. Παίρνει χαρτζιλί και να πούμε, παίρνει χαρτζιλί. Κανονικά σε τρέφουν οι γονείς 25 χρονών. Δεν σπουδάζει, τι κάνει εδώ πέρα. Δραστικές λύσεις οι γονείς μας, όχι δραστικές, μετά από 7 χρόνια καλά κάνει οι άνθρωποι, μας πετάξαν έξω από το σπίτι με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, μέχρι τότε θα πας στο σπίτι, θα ζήσεις μόνος σου. Αυτό πόνεσε τότε, ήταν πολύ δυσάρεστο, αλλά μας έβαλε σε μια πολύ περίεργη. Σε ένα πολύ περίεργο τρυπάκι. Τώρα έχω να καταλάβει το εξής. Εγώ, καταρχάς, έχω τελειώσει το Κολέγιο Αθηνών. Δεν είμαι κολεγιόπεδο, αλλά έχω τελειώσει το Κολέγιο Αθηνών. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής εκεί και ούτω καθεξής. Και τελείωσα το σχολείο και εγώ πίστευα θα γίνω δισεκατομμυριούχος, έτσι πλούσιος, ξέρω εγώ, ας πούμε, κτλ. Το 2005, για να ζήσουμε, πήγαμε σε πανηγύρι και πουλούσαμε πράγματα. Μην πω πώς έγινε αυτό, αλλά φανταστείτε μέσα σε ελάχιστους μήνες. Δηλαδή να είσαι στο συνέδριο και να λες ναι, go diamond κτλ. Και μετά να είσαι σε ένα πάγκο πανηγυριού και να λες αυτό κάνει 5 ευρώ, ας πούμε. Εντάξει, ήταν τραγική κατάσταση. Δεν κράτησε για καιρό αυτό, έτσι, αλλά όντως από φοιτητές φυσικής και ιατρικής καταλήξαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό το πράγμα των πανηγυριών που το κάναμε όντως για βιοποριστικούς λόγους, γιατί έπρεπε να βγάλουμε λεφτά να φάμε. Δεν είχαμε λεφτά. Κυκλοφορούσαμε ένα αυτοκίνητο, πλατιάζω τώρα βέβαια. Κυκλοφορούσαμε ένα αυτοκίνητο Datsun 120Y. Αυτό το αυτοκίνητο προσπάθησα να το πουλήσω 40.000 δραχμές. Δηλαδή, σαν να λέμε 140 ευρώ, και δεν βρέθηκε κανείς να το πάρει. Είναι ένα αυτοκίνητο που όταν οδηγούσαμε και μπαίναμε σε λακκούβα νερό, πλημμύρισε το αυτοκίνητο. Ήταν κούφια από κάτω. Το έχω ακόμα αυτό. Το έχω ακόμα γιατί κανείς δεν τα αγόρασε ποτέ. Τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτή η επιχειρησούλα όμως μετά, αυτό η επιχειρησούλα, ας πούμε, που τα πρώτα πράγματα τα βγάλαμε σε πανηγύρια, το 2006 έγινε μια επιχείρηση χοντρική, αρχίσαμε να προμηθεύουμε κάποια μαγαζιά. Το 2007 κάναμε δοκιμαστικά κάποιες μικρές εισαγωγές και από το 2008 μέχρι το 2012 ήμασταν από τις πολύ βασικές εταιρείες που προμηθεύαν μαγαζιά λιανικής σε όλη την Ελλάδα με είδη θόρου και διακόσμησης. Κάποια τα εισάγαμε, κάποια τα κατασκευάζαμε. Αν γνωρίζετε καθόλου την αγορά, είχαμε 500 πελάτες χοντρικής, δηλαδή υπήρχαν πάνω από 500 καταστήματα λιανικής που πουλούσαν τα πράγματά μας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό οικονομικά ήταν πάρα πολύ καλό. Ουσιαστικά ενώ στο δικτυακό μάρκετινγκ άκουγα συνέχεια ιστορίες ανθρώπων που καταστραφήκαν από το παραδοσιακό εμπόριο και σώθηκαν από το MLM, εγώ είμαι από τους ελάχιστους, δεν ξέρω, θα υπάρχουν και άλλοι, θα δεν το λένε, που παραλίγο να καταστραφώ από το δικτυακό μάρκετινγκ. Δηλαδή, σας εξηγώ την κατάσταση. Και σωθήκαμε και πήγαμε μάλιστα πάρα πολύ καλά από το παραδοσιακό εμπόριο. Εμείς τα πήγαμε πολύ καλά στο παραδοσιακό εμπόριο. Τα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, ξέρω. Ζούσαμε μια πάρα πολύ καλή ζωή, τέλος πάντων. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν από ό,τι αποδείχτηκε ανίκανοι, γιατί όταν μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι αρχίζεις και μετά αμφισβητείς για τις ικανότητές σου. Δηλαδή, λες, δεν μπορεί, παιδί μου, όλοι πετυχαίνουν μόνο εγώ, γιατί. Αρχίζεις και νιώθεις κάπως μετά. Το παραδοσιακό εμπόριο μας έδωσε την αυτοεκτίμησή μας πάνω απ' όλα. Και μας έδωσε και λεφτά να ζήσουμε, που δεν είναι κακό αυτό, δεν βλάπτει ποτέ. Τώρα, γιατί στο δικτυακό μάρκετινγκ δεν πετύχαμε. Και γιατί στο internet marketing πετύχαμε, τι διαφορετικό έχει τελικά το internet marketing. Αυτά θα τα εξηγήσουμε στο κομμάτι της εξέλιξης μετά που θα πούμε για τους δεινόσαυρους και την κυβωτό. Αλλά ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι το πρόβλημα συμβατότητας. Στην Ελλάδα, στο δικτυακό marketing, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί πια. Δεν έχει δημιουργηθεί η επιτυχία που έχει δημιουργηθεί σε άλλες χώρες. Γιατί σε άλλες χώρες
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα και πολλοί άνθρωποι. Σε άλλες χώρες, άμα δουλέψεις πάνω σε αυτό το χώρο, θα βγάλεις χρήματα όπως σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Τώρα, πάνω σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να υποθέσουμε πάρα πολλά. Συνήθως θα πούμε οι Έλληνες είναι δεκαλινοτροπία, οι Έλληνες τεμπέληδες, το DNA τους είναι κατώτερο, ξέρω, δεν κάνει και MLM. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Όλα τα προγράμματα που προωθούνται εδώ πέρα, όλες οι εταιρείες που υπάρχουν, δεν έχουν σχεδιαστεί για τους Έλληνες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα φοβερά σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, στο κομμάτι των ειδών δώρων που ήμασταν εμείς, αν εμείς τα πράγματά μας πηγαίναμε να πουλήσουμε στη Γερμανία, δεν θα πουλάγαμε τίποτα. Όπως και οι Γερμανοί εκθέτες αν ερχόντουσαν εδώ, δεν θα πουλάγαν τίποτα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε κεριά. Χρησιμοποιούμε κεριά, αλλά είναι διαφορετικά τα κεριά. Αυτοί τα θέλουν μικρά και γουστόζικα, εμείς τα θέλουμε γκουμούτσες και φτηνά. Οι ανάγκες του καταναλωτή, οι δυνατότητές του κ.ο.κ. διαφέρουν στα πάντα. Από τα απορριπαντικά μέχρι τις οδοντόπαστες, μέχρι τα κεριά και τα συντριβάνια κ.ο.κ. Οι εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν έχουν σχεδιαστεί για την Ελλάδα, έχουν σχεδιαστεί για Γερμανούς και Αμερικάνους. Με αυτές τις κοινωνίες εμείς έχουμε τεράστια διαφορά. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και οι Βούλγαροι. Το 70% του πληθυσμού του κόσμου μοιάζει περισσότερο με εμάς παρά με τους Γερμανούς και τους Αφρικανούς. Πόσες χώρες μοιάζουν με τους Γερμανούς? 5, 10, αυτές είναι. Οπότε οι εταιρείες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για την Ελλάδα, έχουν σχεδιαστεί πριν 5, 10, 20, 30 χρόνια για άλλες αγορές. Οι Έλληνες δικτυωτές μέσα σε αυτές τις εταιρείες δεν ήταν ποτέ αρκετά ισχυροί για να συνδιαμορφώσουν. Εδώ πέρα είναι ορθογραφικό λάθος, θα το διορθώσω στο PowerPoint. Τραγικό. Να ξέρετε ότι το είδα. Τώρα, οπότε έχουμε ακατάλληλα προϊόντα, ακριβές εγγραφές πολλές φορές ή προσπάθεια, παράλογες προσπάθειες να αλλάξει ο κόσμος αγοραστικές του συνήθειες, πολλές φορές υποτίμηση νοημοσύνης του στα σεμινάρια και ούτω καθεξής, και περίεργες συμπεριφορές, και αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, και αυτό δείχνει ξεκάθαρα το πρόβλημα συμβατότητας. Τώρα τελευταία αρκετές εταιρείες από αυτές τις παλιές εταιρείες έχουν αρχίσει, και επειδή ο κόσμος βλέπει τα καινούργια προγράμματα που βλέπουν, έχουν αρχίσει και απειλούν τους Έλληνες διοικητές με διαγραφή. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πραγματικά εμείς είμαστε σύμβατοι, γιατί εμείς, ας πούμε, από όλη την Ευρώπη το 1940, χωρίς τώρα να συγκρίνω τις καταστάσεις, είμαστε οι μόνοι που αντισταθήκαμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορείς να πας στον Έλληνα και να του πεις «Κάνε αυτό και τελειώς, θα σε διαγράψω», γιατί μέσα μας το πετσί μας επαναστατεί. Τέλος πάντων, αυτά και πολλά άλλα εννοούμε το πρόβλημα συμβατότητας. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί με την Ελλάδα. Είναι φοβερά δυσάρεστο και λυπητερό ότι πάρα πολλοί Έλληνες δικτυωτές στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα ή την εταιρεία που αγαπάνε κ.ο.κ. ουσιαστικά σπάζονται τις απόψεις των χειρότερων επικριτών της Ελλάδας. Γιατί αυτά οι απόψεις, αυτά που λέγονται για να εξηγήσουν το γιατί η χύψη εταιρεία δεν πάει καλά, είναι οι απόψεις που γράφει η Bild της Γερμανίας, οι πιο δυσάρεστες δυσφημιστικές φυλάδες γερμανικές, λένε τα ίδια πράγματα με το γιατί οι Έλληνες δεν πετυχαίνουν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Και αυτό είναι κρίμα, βέβαια, και απαράδεκτο. Και θα πρέπει να σταματήσει. Τώρα, το φωτόσπαθο και οι υποσχέσεις του παραδοσιακού δικτυακού μάρκετινγκ. Το φωτόσπαθο δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Στη φωτογραφία, δυστυχώς ήταν ψεύτικες και υποσχέσεις του δικτυακού μάρκετινγκ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η ομαδικότητα είναι ψευδαίσθηση, είναι ομαδικότητα οι προϋποθέσεις. Αν είσαι μέλος της ομάδας, είναι όλα καλά. Αν φύγεις από την ομάδα, είσαι προδότης Ιούδας Ισκαριώτης. Έχεις χάσει τον ήρό σου, είσαι ανίκανος, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν, μπλα μπλα μπλα. Η αίσθηση του βαθύτερου σκοπού που είχαμε ήταν ψευδαίσθηση τελικά. Δεν πηγάζει από μια εταιρεία. Δεν είναι δυνατόν μια εταιρεία με σαπούνια και καλλιντικά να σου δίνει αίσθηση για τη ζωή. Προφανώς αυτό πηγάζει από μέσα. Επίσης, προσωπική εξέλιξη. Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Η προσωπική εξέλιξη δεν γίνεται ακούγοντας κάποιον να μιλάει. Εκεί νιώθεις ότι εξελίσσεσαι χωρίς εξελίσσεται. Η προσωπική εξέλιξη γίνεται καθώς μαθαίνεις κάποια πράγματα, τα εφαρμόζεις, έρχεται μέσα από τη δράση, την προσπάθεια, και έρχεται κυρίως από μέσα σου. Και πάνω απ' όλα, αυτό που με ενοχλεί περισσότερα απ' όλα, είναι ότι υπάρχει αναστολή κριτικής σκέψης, η δυνατότητα να βγουν οι άνθρωποι από το κουτί τους, ουσιαστικά τους βγάζει για να τους βάλει κατευθείαν μέσα σε ένα άλλο κουτί, πιο γυαλιστερό, πιο ωραίο. Και προφανώς δεν ισχύει
αυτό το 100% προβλέψιμο σύστημα. Υπάρχει αυτή η μυθολογία ότι αν κάνεις ό,τι σου πούμε θα πετύχεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Το κάναμε και δεν πετύχαμε. Και δεν μπορεί μια εταιρεία που έχει πουλήσει 300.000 κωδικούς στην Ελλάδα μόνο να βγαίνει και να λέει αυτό το πράγμα όταν έχει 5-10 πετυχημένους. Και δεν μιλώ τώρα για κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, όλες αυτές οι εταιρείες. Δεν υπάρχει τίποτα που να παρήγαγε μεγαλύτερη αποτυχία από το δικτυακό marketing, το παραδοσιακό, έτσι, αυτές οι εταιρείες παραδοσιακές, στην Ελλάδα, και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να λένε έχουμε το καλύτερο σύστημα, 100% προβλέψιμο ότι θα πετύχεις. Προβλέψιμο είναι, να πετύχεις δεν πρόκειται. Δεν είναι ότι τα βλέπω όλα μαύρα. Εμείς πήραμε πολλά πράγματα από αυτό το χώρο. Δεν έχει σημασία να τα αναλύσουμε τώρα. Απλώς δεν πήραμε χρήματα. Και μια επιχείρηση πρέπει πάνω απ' όλα να την εξετάσουμε με βάση το αν πήραμε χρήματα. Γιατί αν δεν πήραμε χρήματα, τότε δεν την κρίνουμε ως επιχείρηση. Τότε θα την κρίνουμε ως, ξέρω εγώ, φιλοσοφία, θρησκεία, κάτι τέτοιο. Και δεν είναι αυτό το πράγμα το δικτυακό marketing, θέλω να πιστεύω ότι συμφωνούμε. Αν βγάζαμε χρήματα, ναι, φυσικά θα είχαμε τα καλύτερα λόγια να πούμε. Και φίλους και καλό περιβάλλον και τα πάντα, έτσι. Και ακούσαμε ωραία πράγματα, μάθαμε πράγματα, έτσι. Αλλά πρέπει να βγουν χρήματα. Άμα δεν βγουν χρήματα, δεν έχει νόημα να κουβεντιάζουμε. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, τι είναι η χαμένη περισσότερότητα. Είναι από μια φράση αυτό της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων που λέει παλιά σου πολύ πιο περισσότερότερα, έχασες την περισσότερότητά σου. Τι εννοώ με αυτό, θα το εξηγήσω. Το θέμα ποιο είναι ότι σαν παιδιά όλοι και σαν φοιτητές ας πούμε, σχεδόν όλοι έτσι, είχαμε μεγαλύτερα όνειρα για τη ζωή μας από αυτά που έχουμε τώρα. Και αν πάρουμε τη ζωή, αν πάρουμε ας πούμε ένα 50χρονο, 60χρονο, 70χρονο, οποιονδήποτε, και πηγαίνουμε 5 χρόνια πίσω στη ζωή του και είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο, τι θα πετύχεις στα επόμενα 5 χρόνια, πώς θα γίνει η ζωή σου, πώς θα είναι η ζωή σου. Ουσιαστικά θα δούμε ότι αυτός από τα 15 του και μετά κάνει εκτόσεις. Έχει αρχίσει να κάνει εκτόσεις. Ήθελε τόσα, μετά συμβιβάζει με λιγότερα. Συμβιβάζεται όλο και με λιγότερα. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Γιατί υπάρχει ένα μοντέλο που μας προωθήσανε στο σχολείο, κοινωνία, ας πούμε, τώρα μην είναι, ξέρεις, κοινωνία, ας πούμε. Το οποίο δεν ήταν αλήθεια, μας χοροϊδέψανε. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο ότι θα είσαι καλός μαθητής, θα σπουδάσεις, θα πας στο πανεπιστήμιο, θα πάρεις ένα πτυχίο, ξέρω εγώ, και θα έχεις μετά μια καλή ζωή, τα αυτοκίνητα που θες, το σκάφος, διακοπές, θα ζεις ωραία κτλ. Δεν ισχύει, δηλαδή το ξέρουμε όλοι ότι δεν ισχύει αυτό. Και γενικώς καθώς συνειδητοποιούμε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, όλο και περισσότερο απογοητευόμαστε και τόσο μεγαλύτερες εκπτώσεις κάνουμε. Αυτό που μου κάνει πάντα φοβερή εντύπωση είναι ότι αυτό το βιντεάκι που είδατε για να έρθετε εδώ, στο οποίο λέω στο εισόδημα από το ίντερνετ, bla bla bla, πάντα, αλλά πάντα είναι μαθηματικά προβλέψιμο, θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα γράψει απατεώνες, ξέρω εγώ, δεν δουλεύουν αυτά, χωρίς να του έχεις πει τίποτα, απολύτως. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αυτός δεν το κάνει από κακία έτσι. Είναι 100% σίγουρος, είναι σίγουρος ότι δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί ό,τι έχω δοκιμάσει, χάλια πήγε. Γιατί αυτό να πάει καλά, πάλι θα με κοροϊδέψουν. Και είναι ξεκάθαρο το ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε απογοητευτεί μια φορά, εκεί από τα 15 στα 25 τη φάγαμε την πρώτη κατραπακιά. Κατά τη γνώμη μου, όσοι ασχοληθήκαμε με δικτυακό marketing, βρήκαμε το κουράγιο να ξαναπιστέψουμε. Και παρόλα αυτά ξαναπροδοθήκαμε και ξαναπογοητευτήκαμε. Και γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη προδοσία και όχι τη λέξη απογοήτευση? Γιατί θεωρώ ότι ενσυνείδητα οι άνθρωποι που διδάσκουν, διδάσκουν πράγματα που ξέρουν ότι δεν ισχύουν. Θεωρώ ότι γίνεται ενσυνείδητα αυτό. Δεν θεωρώ ότι γίνεται κατά λάθος. Δεν μπορεί μια εταιρεία να υπάρχει 10-15 χρόνια. Η επιτυχία που έχει παράξει τα τελευταία 3 χρόνια να είναι μηδενική. Και να συνεχίσεις και να λες έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του κόσμου. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να το κάνεις κατά λάθος. Δεν γίνεται. Σίγουρα καταλαβαίνεις ότι γίνεται στιγμή. Αυτό που λες είναι μια μη μπότη και μισή. Τώρα παρόλα αυτά, όσοι έχουμε ασχοληθεί με δικτυακό marketing, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Λέμε τώρα. Είναι ότι μπήκαμε στη διαδικασία αναθεώρησης της ζωής μας, αναθεώρησης της κατάστασης, και παραδεχτήκαμε ότι θέλουμε περισσότερα.
Το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το παραδέχονται αυτό. Ή δεν το παραδέχονται παραδεχόμενοι και ότι πρέπει να κάνουν δράση γι' αυτό. Δηλαδή, λες, θα ήθελες αυτό. Ναι, θα ήθελα. Και σταματά. Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Στο δικτυακό marketing, εμείς είπαμε, θέλουμε και γίνεται. Απλώς δεν έγινε. Υπάρχει αυτός ο στίχος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι αν δεν παραπογοητευτείς, αν δεν παραπονέσεις, ενδέχεται τον πόνος να τον μετασχηματίσεις σε θετική δράση. Και θεωρώ ότι στη δικιά μου πορεία, από το 12 και μετά, έχει παίξει τεράστιο ρόλο αυτό. Δεν το συνειδητοποιούσα για τον πρώτο χρόνο, σίγουρα δεν το συνειδητοποιούσα. Αλλά είναι αυτό που λένε ότι όντως, αν δεν έχεις στεναχωρηθεί καθόλου, αν δεν έχεις απογοητευτεί καθόλου, είσαι κενός. Δεν λέω τώρα ότι ο πόνος είναι καλό κτλ. Αλλά τέλος πάντων, εμένα αυτό που διαβάζετε μου αρέσει και συμφωνώ μαζί του. Οπότε ουσιαστικά το θέμα μας ποιο είναι και τι προσπαθούμε να κάνουμε και γιατί πράγμα συζητάμε τώρα και τι κάνει η ομάδα μας. Ουσιαστικά αυτά που θέλαμε κάποτε να πετύχουμε, αυτά που πιστέψαμε κάποτε εμείς που έχουμε ασχοληθεί με το δικτυακό marketing και αυτοί που δεν έχουν ασχοληθεί με το δικτυακό marketing, αυτά που θέλαμε ως παιδιά, θέλουμε αυτά τα θέλω μας να τα ξυπνήσουμε, να τα ακονίσουμε και να τα πετύχουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο τρόπος. Μονόκεροι υπάρχουν, απλά είναι γκροί χοντροί και τους αποκαλούμε ειρηνόκερους. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Όσοι έχουμε κάνει οτιδήποτε από δικτυακό marketing μέχρι το να έχουμε ανοίξει τη δικιά μας επιχείρηση, δηλαδή όσοι δεν βγήκαμε από το σχολείο, πιάσαμε μια δουλειά, είχαμε ένα μισθό και ζήσαμε όλη μας τη ζωή έτσι μέχρι σήμερα, δηλαδή όσοι κάναμε πράγματα, θέλαμε κάτι. Την οικονομική μας ανεξαρτησία, τη βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου και ούτω καθεξής. Κανένας δεν πρωτασχολείται με MLM για το καλό της χύψη εταιρείας. Κανένας δεν ασχολείται έτσι. Δυστυχώς πολλοί, εμού συμπεριλαμβανομένου, για κάποια χρόνια καταλήξαμε οπαδοί εταιριών, αντί να είμαστε οπαδοί των δικών μας στόχων και αυτών που θέλαμε εμείς να πετύχουμε. Αυτό που θέλαμε τότε να πετύχουμε, μπορούμε ακόμα να το πετύχουμε. Το όχημα δεν είναι αυτό που είχαμε φανταστεί. Και εγώ πίστευα θα το πετύχω με τα σαπούνια. Δεν το πέτυχα με τα σαπούνια, το πέτυχα με τους autoresponders και με τις lead capture pages. Θα πω ότι είναι αυτά αμέσως μετά. Αλλά αυτό που είχαμε φανταστεί τότε ότι μπορούμε να πετύχουμε, μπορούμε να το κερδίσουμε, μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε. Έστω και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Υπάρχει στην Αμερική ένα κίνημα μεγάλο. Οι Αμερικάνοι έχουν πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Sorry, παρένθεση τώρα. Δεν είναι δυνατόν ο ομιλητής που αρέσει στους Αμερικάνους να αρέσει και στους Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί ένα τεράστιο ποσοστό Αμερικάνων, περίπου το 25%, δεν πιστεύει στη θεωρία της εξέλιξης. Έχουν μια θρησκεία. Αυτή είναι ένα παρακλάδι του χριστιανισμού, στο οποίο ερμηνεύουν τη Βίβλο. Μπορεί το 25% που λένε μεγάλο. Την ερμηνεύουν πώς το λένε, κυριολεκτικά. Οπότε αυτοί θεωρούν ότι ο κόσμος πήρανε και αθροίσανε τις ηλικίες όλων του Αβραάμ, του Ισαάκ, ξέρω εγώ και το καθεξής, και βγάλανε ότι ο κόσμος είναι 3.000 και λέει αφού υπάρχουν δεινόσαυροι γιατί έχουμε βρει τα κόκαλά τους, αυτοί θα υπήρξανε πότε το 3.000 ξέρω, και πότε σταματήσαν να υπάρχουν δεινόσαυροι. Στον κατακλυσμό του Νόε φυσικά, γιατί δεν χωρέσαν στην κυβωτά. Αυτά είναι αλήθεια τώρα σας φαίνεται αστείο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά. Ότι όντως δεν ισχύει η θεωρία της εξέλιξης. Και ότι ισχύει, το λένε αυτοί, οι creationism, δηλαδή ότι οι δεινόσαυροι, όλα τα είδη δημιουργήθηκαν έτσι, ας πούμε. Δεν αποδέχονται τη θεωρία της εξέλιξης. Δεν είναι φοβερά τρελό να μην αποδέχεται κάποιος τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι φοβερά τρελό, έτσι. Αλλά είναι τρελό να μην την αποδεχόμαστε στο ότι το μαμούθ έγινε ελέφαντας. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι εδώ το αποδεχόμαστε αυτό. Πιστεύουμε όλοι στη θεωρία της εξέλιξης, έτσι. Τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει εξέλιξη παντού. Σήμερα λοιπόν, όταν μιλάμε για internet marketing, δεν μιλάμε για δικτυακό marketing. Όπως όταν μιλάμε για μαμούθ, δεν μιλάμε για τον ελέφαντα. Προήλθα από εκεί, ναι, το γονιδίωμά τους μοιάζει, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για δικτυακό marketing. Μιλάμε για internet marketing.
Και το internet marketing είναι η εξέλιξη του MLM. Και γιατί είναι η εξέλιξη του MLM? Γιατί κάτι που ήταν ευκαιρία το 80, δεν μπορεί να είναι ευκαιρία και το 2014, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αυτό που ήταν το σαπούνι, το να πουλά σαπούνια έτσι, ήταν ευκαιρία το 80, το 90. Από το 2000 και μετά υπήρξαν άλλες ευκαιρίες. Και το 2010 άλλες ευκαιρίες και το καθεξής. Καταρχήν το δικτυακό marketing, όσοι έτσι σας αρέσει η ιστορία του χώρου, δεν λειτουργούσε πάντα όπως το γνωρίσαμε εμείς στην Ελλάδα. Το δικτυακό marketing είχε ξεκινήσει με πωλήσεις door-to-door. Όταν βλέπουμε ένα πολιτή door-to-door να πουλάει βιβλία, κανείς δεν λέει αυτός κάνει MLM. Όλοι ξέρουμε ότι κάνει πωλήσεις door-to-door. Παρ' όλα αυτά, το δικτυακό marketing από το 50 έως το 80 λειτουργούσε μόνο ως πωλήσεις door-to-door. Δεν υπήρχε αυτό το δίκτυο αυτοκατανάλωσης που ξέρουμε τώρα. Αυτό έγινε με την εξέλιξη του χώρου. Εξελίχθηκε η τεχνολογία, δημιουργήθηκαν πρώτοι υπολογιστές, δόθηκε δυνατότητα μηχανοργάνωσης και αυτό το μοντέλο του ότι πουλάω πράγματα door-to-door γύρισε στο μοντέλο αυτοκατανάλωσης του prosumer που λέμε εμείς, του έξυπνου καταναλωτή που αγόραζε για τον εαυτό του και μπορούσε να μεταπουλάει και δημιουργούνταν ένα ζήρος και κέρδιζε χρήματα. Αυτή τη στιγμή, εμείς τι λέμε τώρα, το internet marketing, κακώς πολλοί θεωρούν ότι είναι δικτυακό marketing, είναι σαν να λες ότι πωλήσεις door-to-door είναι MLM. Εμείς κάνουμε internet marketing. Σε κάποια πράγματα μοιάζει, σε κάποια πράγματα δεν έχει καμιά σχέση. Η βασική αλλαγή ουσιαστικά είναι στο πώς προσεγγίζει το υποψήφιο συνεργάτη ή ο καταναλωτής. Ενώ στο δικτυακό marketing πάει ο συνεργάτης στην ξαδέρφη του να της μιλήσει, στο internet marketing ο υποψήφιος πάει στον συνεργάτη. Αλλάζει τελείως τη δυναμική, αλλάζει τελείως η ισορροπία. Εξοικονομούμε τεράστια ποσά χρόνου, εκμηδενίζεται η απόρριψη και μέσω του internet marketing κυρίως, και αυτό εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λίστας. Μπορεί κάποιος να δημιουργεί λίστα online, μπορούν να του έρχονται ποιοτικές επαφές online. Είπαμε πριν ότι για να κερδίσει, για να επιστρέψουμε και στο θέμα μας, ότι για να κερδίσει κάποιος χρήματα μέσω internet είναι πώς πουλάει και τι πουλάει. Να συζητήσουμε λίγο για το τι μας συμφέρει να πουλάμε. Και αν θέλουμε να είμαστε υλικοί ή άλλοι, αυτό to be or not to be material. Τα προϊόντα που υπάρχουν άπειρα, εκατομμύρια προϊόντα, έτσι. Το ξέρουμε αυτό, από σαπούνια και δοντόπαστες μέχρι υπηρεσίες, μέχρι τα πάντα, ξέρουμε. Παντού υπάρχουν προϊόντα. Μπορούμε να τα χωρίσουμε με διάφορους τρόπους. Φτηνά, ακριβά, ποιοτικά, μη ποιοτικά. Εγώ θέλω λίγο για τη δουλειά μας, για το internet marketing, θέλω να τα χωρίσουμε τον εξής τρόπο. Θέλω να τα χωρίσουμε σε προϊόντα υλικά χειροπιαστά και προϊόντα άειλα, υπηρεσίες δηλαδή, υλικά και άειλα προϊόντα, σε προϊόντα που τα αγοράζεις μία φορά και πρέπει μετά να τα ξαναγοράσεις άμα σου τελειώσουν, ή σε προϊόντα συνδρομητικά, όπως π.χ. τη συνδρομή στο γυμναστήριο για παράδειγμα, και αυτό ένα προϊόν είναι, και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και προϊόντα συγκεκριμένου target group, και σε προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές. Τι θέλουμε εμείς να διακινήσουμε μέσω internet marketing, τι μας συμφέρει. Γιατί το θέμα δεν έχει αλλάξει, το θέμα είναι πώς θα βγάλουμε χρήματα από τον υπολογιστή. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί είμαστε όλοι εδώ, γιατί βάλετε το email στη σελίδα. Δεύτερον, υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι οι καταναλωτές. Σε αυτό οι περισσότεροι έχουμε την αίσθηση να πούμε όχι, δεν υπάρχει κάτι τέλειο, δεν υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι. Και το τρίτο, αν υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι οι επιχειρηματίες, γιατί υπάρχουν δύο αγορές. Υπάρχει το να πουλάς πράγματα σε καταναλωτές και υπάρχει και το να πουλάς πράγματα σε επιχειρήσεις. Υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι οι επιχειρηματίες. Υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι οι καταναλωτές. Πριν το απαντήσουμε αυτό, να εξηγήσουμε, είπαμε, για να βγάλεις χρήματα online είναι τι πουλάς, πώς το πουλάς. Να δούμε πολύ σύντομα το πώς το πουλάς, επιγραμματικά. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι όταν κάνεις internet marketing, βάζεις μια διαφήμιση και πάει, στέλνει τον κόσμο κάπου να αγοράσει. Αυτό είναι λάθος. Αυτό οδηγεί όλα τα e-shop, όλες τις online επιχειρήσεις σε χρεοκοπία ή θα τις οδηγήσει. Είναι ένα λάθος μοντέλο αυτό, έχει καταργηθεί αυτό. Γιατί είναι λάθος αυτό το μοντέλο? Γιατί είναι λάθος να βάλω μια διαφήμιση στην Google και να στείλει τον κόσμο στο e-shop μου, ας πούμε. Εκεί που πουλάω οτιδήποτε, το υλικό, το άειλο, οτιδήποτε. Γιατί στο ίντερνετ δεν κυκλοφορούν καταναλωτές. Όλοι είμαστε καταναλωτές, αλλά όταν είμαστε στο ίντερνετ δεν έχουμε την οτροπία του καταναλωτή. Στο ίντερνετ υπάρχουν μόνο άνθρωποι που κάνουν βόλτα, που σερφάρουνε. Η σωστή μέθοδος για να πουλάς πράγματα μέσω ίντερνετ, για να προωθείς πράγματα μέσω ίντερνετ, ονομάζεται sales funnel. Το sales funnel, με απλά λόγια, είναι ότι βάζω εγώ μια διαφημισούλα, δημιουργώ traffic, δημιουργώ ματιές, κλικ, πάνω σε μια σελίδα,
Αυτή η σελίδα δημιουργεί επαφή. Απλά αφήνουμε το email μας σε αυτή τη σελίδα και μετά όταν αλλάξει το mindset του ανθρώπου και πει «OK, τώρα θα κάτσω να ακούσω», τότε του ζητάμε να πληρώσει. Και τελικά κάποιοι από αυτούς αγοράζουν. Το λέμε χωνή γιατί πηγαίνει έτσι. Θα μπουν 1000, θα μείνουν 100, θα μείνουν 50, τελικά θα αγοράσουν 20. Υποθέτω ότι περισσότεροι εδώ τη λέξη sales funnel δεν την έχετε ακούσει ποτέ ξανά ή σχεδόν ποτέ. Την ξέρετε καλύτερα από ό,τι νομίζετε. Αυτή τη στιγμή εσείς είτε βλέπετε live, είτε παρακολουθείτε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, είστε στο τρίτο βήμα του sales funnel. Είδατε κάποια στιγμή κάπου μια διαφημισούλα, είτε σας ήρθε ένα email που σας έστειλα για πολλωστή φορά, είτε είδατε μια διαφήμιση πιθανότατα στο Facebook, κάνατε κλικ, αφήσατε το email σας, εκείνη την ώρα σας ζήταγα κάτσε μια ώρα να με ακούσεις, δεν θα καθόσασταν αν το παραδεχτείτε, γιατί μπήκατε για να δείτε το email, για να κουτσομπολέψετε, είδατε μια φίλη με μαγιό, ξέρω εγώ, κάνατε like, βγήκε money online, κάνατε κλικ, ένα δίλεπτο είχατε να το δώσετε, βάλετε ένα email, το είδατε αργότερα, έτσι. Κάποιοι από εσάς που είναι εδώ σήμερα, κατά προτίμηση εσείς, θα επιλέξετε να ξεκινήσετε αυτό για το οποίο συζητάμε, δεν το έχουμε πει ακόμα. Αυτό που κάνουμε έχει ακόμα ένα επίπεδο, είναι ότι έχει το πλεονέκτημα, το τεράστιο πλεονέκτημα, ότι οι άνθρωποι που δεν ξεκινάνε επί τόπου, γιατί κάποιοι όντως μπορεί να κάνουν κλικ στη διαφήμιση, να βάλουν το email και να κάθονται τώρα να βλέπουν αυτό το βίντεο, να το δουν και να χάνονται μια ώρα. Αλλά αυτοί που δεν είχαν μια ώρα δεν χάνονται. Στο παραδοσιακό εμπόριο και με το να του στείλει κατευθείαν στο e-shop χάνονται. Το αλφαρό τι είναι, είναι οι autoresponders. Δηλαδή, εσείς που βάλετε το email σας, έχετε πάρει από μένα ήδη σίγουρα ένα email. Μπορεί και δύο να έχουν έρθει μέχρι τώρα. Αυτά τα email έρχονται αυτόματα, δεν κάθομαι εγώ να τα στέλνω. Εσείς είναι προγραμματισμένοι, σας το λέω να το ξέρετε από τώρα. Κάθε μία, δύο, τρεις μέρες θα παίρνετε ένα email που θα σας λέει κάτι. Θα σας υπενθυμίζει αυτά που είπαμε, θα σας στείλει τη μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου και το καθεξής. Πάντα στο τέλος των μηνυμάτων υπάρχει επιλογή unsubscribe, δηλαδή να διαγραφώ και το γράφουμε αυτό κιόλας. Πάντα και αν σκέφτεστε, όχι θέ μου, θα με φορτίζει με email, μπορείτε να πάτε κάτω-κάτω και να πατήσετε αυτό το κουμπί, να μην σας έρθει άλλο email, δεν το προτείνω. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο από τη μεγαλύτερη εταιρεία στο ίντερνετ μέχρι το μικρότερο ίντερνετ marketing πουλάει πράγματα. Είναι το sales funnel. Έτσι πουλάμε πράγματα. Έτσι προωθούμε οτιδήποτε. Από info products μέχρι παπούτσια, από τον πρόεδρο Ομπάμα μέχρι τον τελευταίο πολιτή, ξέρω εγώ, ας πούμε, όλοι έχουν, όσοι κάνουν σωστά το ίντερνετ marketing, έχουν αυτό τον αγωγό, έχουν αυτό το sales funnel. Το πλεονέκτημα με τα sales funnel, που δεν θεωρώ τώρα ότι τα καταλάβατε, έτσι, παρεμπιπτόντως έχουμε εκπαίδευση για όλα αυτά. Το καλό των sales funnels είναι ότι αφού τα στήσουμε, δουλεύουν χωρίς εμάς. Εμένα, όταν εγώ τρέχω καμπάνιες, μπορεί να μπαίνουν 2-3 υποψήφοι, 5-10, 30-40 άνθρωποι, που αυτόματα θα ενημερώνονται, θα βλέπουν το δίλεπτο βιντεάκι αυτόματα, εγώ μπορώ να είμαι οπουδήποτε εκείνη τη στιγμή. Θα βλέπουν το πλάνο αυτόματα, κάποιοι από αυτούς ξεκινάνε από μόνοι τους κιόλας. Το καλό είναι ότι το 90% της δουλειάς, όταν στήσεις το funnel, όταν μάθεις πώς να το κάνεις, γίνεται αυτόματα. Η δικιά μας τη δουλειά είναι να δημιουργούμε traffic, να δημιουργούμε ματιές, να προωθούμε δηλαδή το link μας, τη σελίδα μας. Και στο τέλος, στη χειρότερη περίπτωση, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα είναι έτοιμοι να αγοράσουν, αλλά θα θέλουν να μιλήσουν μαζί μας, δηλαδή θα ενδιαφέρονται για αυτό που προωθούμε. Έτσι λειτουργεί όλο το internet marketing. Τώρα, αυτό είναι το πώς το κάνουμε. Το κάνουμε sales funnel. Και προφανώς ο τρόπος με τον οποίο εγώ κατάφερα μέσα σε 2 χρόνια να κάνω 400-450 εγγραφές, προφανώς έπρεπε να υπάρχει αυτοματοποίηση, έτσι. Θα ήταν αδύνατο να πηγαίνω, να έχω δείξει πλάνο σε 2.000 άτομα. Θα πρέπει να μιλήσω σε 5-10 άτομα την ημέρα για να κάνω αυτές τις εγγραφές. Προφανώς αυτές οι εγγραφές γίνανε αυτόματα ή έστω εγώ μίλησα με τους ανθρώπους όταν είχαν δει το πλάνο και είχαν απλά 2-3 ερωτήσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι μυστικό, δεν υπάρχει κάτι μυστικό και θεωρώ ότι ο λόγος που επιμένω τόσο πολύ στην ιστοριούλα μου είναι για να αποδείξω ότι δεν έχω κανένα ταλέντο και κανένα χάρισμα, γιατί αν είχα ταλέντο θα είχα πετύχει στο παραδοσιακό MLM. Είναι απλώς ότι εδώ πέρα τρέχουμε τα νούμερα. Τώρα πάμε να δούμε, είδαμε περίπου πώς προωθούμε μέσω ίντερνετ, πάμε να δούμε τι θα πουλήσουμε, ποιο είναι το τέλειο προϊόν. Και μια που μιλάμε για ίντερνετ μάρκετινγκ, να δούμε κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας. Οι μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τις μεγαλύτερες, είναι η Google, Facebook, όλοι τις ξέρουμε αυτές, έτσι, όλοι ξέρουμε ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια, YouTube,
Yahoo, το Baidu, αν δεν το ξέρετε, είναι το κινέζικο κάτι, τέλος πάντων. Οι Κινέζοι έχουν δικά τους. Όλες αυτές οι εταιρείες που είδαμε, που κοστίζουν δισεκατομμύρια, το Facebook κοστίζει 100 δις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι πουλάνε? Τι πουλάνε οι πλέον πετυχημένες επιχειρήσεις? Τα χρήματά τους, όλες αυτές που είδαμε, τα βγάζουν από διαφημίσεις. Από online διαφημισούλες. Η online διαφήμιση είναι μια βιομηχανία μισού 3 δολαρίων, 500 δις δολάρια. Το 2012, αν θυμάστε, γενικώς αυτό που ξεκινήσαμε το 2014, και τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο θέμα, σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, γι' αυτό και μας ενθουσίασε τόσο, είναι, είχε τα πλεονεκτήματα από όλα τα προγράμματα που είχαμε δουλέψει και τα συνδύαζε με ένα μοναδικό τρόπο. Θα το δούμε πώς γίνεται αυτό. Οπότε η online διαφήμιση, μια βιομηχανία 500 δολαρίων, υπάρχουν πάρα πολλά είδη online διαφήμισης, από διαφήμιση στο Google και το Facebook, banners και ούτω καθεξής. Ποια είναι τα site που δημιουργούν το περισσότερο traffic? Αυτά εδώ που είδαμε. Οι πιο μεγάλες επιτυχίες, οι πιο μεγάλες ιστορίες επιτυχίας στο ίντερνετ δημιουργήθηκαν από εταιρείες που πουλήσαν traffic. Online διαφήμιση είναι το traffic. Οι διαφημίσεις προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν διαφημίσεις στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, παντού. Τι είναι αυτό όμως που έχει η online διαφήμιση, που την έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία? Ποιο είναι το πλεονέκτημά της σχέση με τις άλλες διαφημίσεις? Είναι ότι είναι στοχευμένη. Ότι μέσω Facebook ή μέσω Google ή μέσα από όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά που είδαμε πριν, η διαφήμιση μας δεν εμφανίζεται τυχαία. Στην τηλεόραση βλέπουμε τυχαία τη διαφήμιση. Στο φυλάδιο μπαίνει τυχαία κάτω από την πόρτα μας. Εδώ πέρα είναι στοχευμένη. Μπορούμε να στοχεύσουμε ανάλογα με το τι πληκτρολογείο άλλο στο Google, με το τι εσείς που είδατε τη διαφήμιση μου δεν την είδατε τυχαία. Δηλαδή, αν είδατε τη διαφήμιση με το φωτόσπαθο, πιθανότατα σας αρέσει το Star Wars, για παράδειγμα. Και θα είστε πιθανότατα και σε μια ηλικία συγκεκριμένη που επέλεξα. Ή αν είδατε διαφήμιση που μιλούσε για δικτυακό marketing, πιθανότατα είστε δικτυωτής. Το Facebook ξέρει τι μας αρέσει να βλέπουμε. Στη γυναίκα μου εμφανίζονται συνέχεια συνταγές χορτοφαγίας, γιατί είναι χορτοφάγος και συνέχεια ψάχνει αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της online διαφήμισης. Το Facebook μας δείχνει πράγματα που θέλουμε να δούμε. Οπότε, αρχικά είχαμε διαφημίσεις που δεν στόχευαν σχεδόν καθόλου. Τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.ο.κ. Το δεύτερο βήμα που δημιούργησε όλες αυτές τις ιστορίες επιτυχίας, άνθρωποι που βγάλαν δισεκατομμύρια, έγινε με την στόχευση. Με την online διαφήμιση, με τη στοχευμένη πρόθεση. Ο καταναλωτής και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι παθητικός. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο είμαστε παθητικοί καταναλωτές. Και στο ίντερνετ είμαστε παθητικοί. Καθόμαστε, πληκτρολογούμε και μας βγαίνουν διαφημίσεις δεξιά. Κάθε φάση δημιούργησε μεγαθύρια. Η τρίτη γενιά καταναλωτών δημιουργείται τώρα και αυτοί οι καταναλωτές δεν είναι παθητικοί, είναι ενσυνείδητοι, συνειδητοποιημένοι και είναι και ενεργοί. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Δεν περιμένουν από την επιχείρηση να πετάξει τη διαφήμιση στα μούτρα τους, πάνε εκείνοι στην επιχείρηση θέτοντας εκείνοι τους δικούς τους όρους. Και θα εξηγήσουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Οπότε, για να απαντήσουμε στις τέσσερις ερωτήσεις που θέσαμε πριν. Πρώτον, γιατί είστε εδώ? Είστε εδώ, φαντάζομαι, γιατί θέλετε να κερδίσετε χρήματα. Δηλαδή και για περιέργεια να είστε, θέλετε να κερδίσετε χρήματα, γι' αυτό κάνετε κλικ στη διαφήμιση και αυτό βάλετε το email σας. Και υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που θέλουμε να κερδίσουμε χρήματα online. Δεύτερον, υπάρχει κάτι που θέλουν όλοι οι καταναλωτές, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε κάτι λαϊκό. Το 2012 εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε πολύ και συγκεκριμένα, έτσι, πολύ εξειδικευμένα προγράμματα. Το μειονέκτημα είναι ότι μιλούσαμε και μπορούσαμε να μας καταλάβουν πάρα πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Οπότε θέλουμε πάνω απ' όλα να έχουμε κάτι που θέλουν όλοι οι καταναλωτές. Τι θέλουν όλοι οι καταναλωτές? Ποιο είναι το τέλειο προϊόν? Το τέλειο προϊόν είναι οι εκπτώσεις. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι φουτουριστικό, δεν είναι πρωτοποριακό και καλά κάνει, γιατί θέλουμε να το ξέρουν και να το καταλαβαίνουν όλοι. Το μόνο πράγμα στο οποίο κανείς δεν λέει όχι είναι σε αυτό που αγοράζει έτσι κι αλλιώς, σε αυτό που θέλει, που έχει αποφασίσει να αγοράσει από πριν, να του δώσει καλύτερη τιμή. Πολλοί λίγοι θα δεχτούν να αλλάξουν το σαπούνι τους, την κολόνια τους, τον καφέ τους, το χυμό τους κ.ο.κ. Κανείς δεν έχει αντίρρηση αυτό που αγοράζει 5 να το πάρει 4 ή 3 κ.ο.κ. Αν όποιος μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις, θα βγάλει δισεκατομμύρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπορέσει να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις? Προφανώς ναι. Όσοι δημιουργήσαν deal sites τα τελευταία χρόνια, το δημιουργήσαν περιουσίες δισεκατομμυρίων.
Τα site αυτά είναι από τα, σε κάθε χώρα, υπάρχουν σε κάθε χώρα δεκάδες τέτοια site. Είναι μια τάση. Και γιατί γίνεται τώρα αυτό και όχι παλιότερα? Γιατί τώρα κυκλοφορεί ο κόσμος στο ίντερνετ, τώρα μπορεί να οργανωθεί αυτό. Εκτός υπήρχαν πάντα, αλλά γινόταν με το να πας στο μπακάλι τον κύριο Βαγγέλη, να του κλείσει το μάτι, έλα κάνε μου σκόντο ξέρω εγώ και ούτω καθεξής. Το ίντερνετ και η τεχνολογία σήμερα, μια που μιλάμε για εξέλιξη, μας δίνει τη δυνατότητα να το οργανώσουμε και αυτό δημιούργησε μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία. Και το τρίτο, αυτό είναι το B2C κομμάτι, πώς business to customer, πώς θα μιλήσουμε σε όλους. Υπάρχει κάτι όμως που θέλουν και όλοι οι επιχειρηματίες. Προφανώς ναι, όλοι οι επιχειρηματίες, ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, θέλουν παρουσία στο ίντερνετ και traffic. Θέλουν κόσμος να δει το site τους. Ο Bill Gates έλεγε ότι αν έχεις επιχείρηση και η επιχείρησή σου δίνει στο ίντερνετ, τότε δεν έχεις επιχείρηση. Τώρα, τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς ποια είναι? Η Ελλάδα έχει 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι τυφλές για το χρήστη του διαδικτύου. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν τίποτα. Και ενώ ξέρουν όλοι ότι το ίντερνετ θα κάνει καλό στη δουλειά τους, δεν έχουν χιλιάδες ευρώ να επενδύσουν για να δημιουργηθεί site για αυτούς, ή ξέρουν ότι ακόμα και αν δημιουργήσουν ένα ωραίο site και ένα e-shop, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αν δεν πληρώσουν πολλά χρήματα για traffic μετά. Το καλύτερο e-shop, αν δεν το επισκεφτεί κάποιος, δεν πρόκειται να πουλήσει απολύτως τίποτα. Τι έχει δημιουργηθεί? Και πάμε τώρα πραγματικά στον πυρήνα της συζήτησης, αφού καλύψαμε όλα τα άλλα τα φιλοσοφικού περιεχομένου. Έχουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία συνδέει καταναλωτές και επιχειρήσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Να καλύψουμε την ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για εκπτώσεις, να καλύψουμε την ανάγκη του επιχειρηματία για παρουσία στο ίντερνετ και για traffic και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να δημιουργήσει χρήματα από το ίντερνετ. Αυτά τα τρία πράγματα συνδυάζει αυτό για το οποίο συζητάμε. Πρακτικά, υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία συνδέει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Αυτή η πλατφόρμα είναι παγκόσμια, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Εγώ κάνω συνέχεια παραπομπή στην Ελλάδα γιατί έχουμε φτάσει στα 90 άτομα. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό. Ξεκινήσαμε με 70 κάτι. Τι γίνεται, φωνάξατε φίλους σας? Τρομερά ευχαριστώ πάντως. Τι έλεγα τώρα. Ναι, μιλάμε τώρα, κάνουμε παραπομπή στην Ελλάδα γιατί περισσότεροι εδώ από τους 90 κάτι είναι Έλληνες. Αλλά το σύστημα είναι παγκόσμιο. Η εταιρεία είναι αμερικάνικη, εδώ πέρα είναι ο CEO της, αλλά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το μοντέλο αυτό είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το πρόβλημα συμβατότητας. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι παγκόσμιο, μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε παντού και να κερδίζουμε χρήματα από παντού, αλλά το προϊόν για το οποίο θα μιλήσουμε θα είναι διαφορετικό στον Έλληνα, στον Γερμανό, στον Αμερικάνο, στον Ινδονήσιο, στον Ιταλανδέζο και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό όντως μπορούμε να πάμε παντού με υγεία. Γιατί αν πάμε με το ίδιο προϊόν, αν δοκιμάσουμε με το ίδιο πράγμα να πάμε παντού, προφανώς δεν θα πάμε παντού. Γιατί δεν είναι κατάλληλα όλα για όλους. Δεν είναι όλα συμβατά με όλες τις οικονομίες, με όλους τους καταναλωτές, με όλες τις αγορές και ούτω καθεξής. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν έχει από τη μια πλευρά συνδέονται μαζί της καταναλωτές και από την άλλη επιχειρήσεις. Τα μέλη της πλατφόρμας έχουν τρεις δυνατότητες. Αποκτάνε μια εκπτωτική καρτούλα. Και με αυτή την κάρτα έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις που προσφέρουν συμβαλόμενες επιχειρήσεις. Αυτά για τα οποία μιλάμε δεν είναι θεωρητικά, είναι πράγματα που συμβαίνουν από τις αρχές του 2014. Ταυτόχρονα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν επιχειρήσεις και να κερδίζουν χρήματα και να συστήνουν μέλη. Το κόστος της κάρτας είναι μόλις 20 ευρώ το μήνα. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Τι θα πει να συστήνουν επιχειρήσεις? Σημαίνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα, αλλά θα το πούμε αυτό σε λίγο. Το να συστήνω επιχειρήσεις σημαίνει ότι δίνω στον καταναλωτή, προσέξτε, ο καταναλωτής στην επιχειρήση, ότι δίνω τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συνδιαμορφώσει το προϊόν. Το προϊόν είναι η πρόσβαση εκπτώσεις. Το προϊόν είναι μια εκπτωτική κάρτα που μας δίνει εκπτώσεις παντού, εκπτώσεις στα πάντα. Ουσιαστικά το προϊόν μας μοιάζει πάρα πολύ με τη συνδρομή των γυμναστηρίων.
πληρώνεις μια συνδρομή στο γυμναστήριο που μπορεί να είναι 20-30 ευρώ το μήνα. Για ποιο λόγο? Για να έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία. Εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε μια εκπτωτική καρτούλα που μας δίνει το δικαίωμα να πηγαίνουμε στα συμβαλόμενα μαγαζιά, να τη δείχνουμε, είτε αυτά είναι οι shops, είτε είναι κανονικά μαγαζιά, να τη δείχνουμε και να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα στο ταμείο. Περί αυτού μιλάμε. Το να συστήνουμε επιχειρήσεις, εκτός από το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουμε χρήματα, σημαίνει ότι το πού θα έχω εγώ εκπτώσεις, το αποφασίζω εγώ ή και εγώ. Αν στην χύψη οικονομία, στη χύψη αγορά, στην Ελλάδα ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, θέλουμε να βάλουμε στη Θεσσαλονίκη μπουγατσάδικα και καφετέριες, γιατί αυτό θέλουμε, να το βάλουμε. Αν οι Γερμανοί θέλουν να βάλουν τρύπα, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να θέλει ο καθένας, οι καταναλωτές συνδιαμορφώνουν το προϊόν. Αλλού έχεις πρόσβαση στην Ελλάδα, άλλο πράγμα είναι η καρτούλα στην Ελλάδα, άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ιταλία, άλλο στην Κύπρο, άλλο σε κάθε χώρα του κόσμου που θα αναπτύσσεται ένα δίκτυο καταναλωτών, οι καταναλωτές θα συνδιαμορφώνουν το προϊόν. Και όσο μεγαλώνουν όσο περισσότεροι γίνονται οι καταναλωτές, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις θα μπαίνουν, και όσο περισσότερες επιχειρήσεις θα μπαίνουν, τόσο μεγαλύτερη αξία θα αποκτά η κάρτα. Γιατί ένα από τα προβλήματα που υπάρχει σε όλα αυτά τα παραδοσιακά δίκτυα είναι ότι φουσκώνανε και μετά τελείωνε, σταμάταγε. Εδώ πέρα, όσο μεγαλώνει το καταναλωτικό κοινό, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις θα μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια είναι συμβεβλημένες αρκετά πάνω από 1.000 επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, πιθανότατα από όποια πόλη και αν είστε εσείς, αν κάνετε κλικ στο χάρτη που έχουμε ένα set, τέλος πάντων, πιθανότατα στην περιοχή σας θα υπάρχουν κάποια μαγαζιά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, να τονίσω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αρχή, βρισκόμαστε στα σπάργανα, το site έγινε live στην beta φάση του στις 15 Ιανουαρίου, προφανώς είμαστε στα σπάργανα, αλλά υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό το σύστημα όχι απλά δουλεύει πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί όταν ξεκινάγαμε. Οι επιχειρήσεις απ' την άλλη έχουν τρεις δυνατότητες συμβαλόμενες με την πλατφόρμα. Πρώτον, να προσφέρουν εκπτώσεις στα μέλη, να διαφημίζονται, να αποκτούν ηλεκτρονικά εργαλεία και πληρώνουν μόλις 10 ευρώ το μήνα, 120 ευρώ. Θα διευκρινίζω πάρα πολύ σύντομα αυτά. Όλα τα εκπτωτικά site που υπάρχουν, όλα αυτά που τα ξέρουμε εμείς, τη deals, κάτι ξέρω εγώ και ούτω καθεξής, λειτουργούν ως εξής. Πηγαίνουν εκεί οι επιχειρηματίες για να ξεστοκάρουν. Δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση όντως και κάτι που δεν μπορούν να το πουλήσουν με τον κανονικό τρόπο, γιατί 40-50% έκπτωση προφανώς δίνεις σε κάτι μόνο που δεν μπορείς να το πουλήσεις με τον κανονικό τρόπο, στον πελάτη που μπαίνει μέσα, και πάνε και τα σκοτώνουν και ο καταναλωτής όντως εκεί παίρνει τεράστιες τιμές. Για μια φορά. Όλα τα deal site αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για να ξεστοκάρει η επιχείρηση. Εδώ πέρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, δίνεται. Μάλιστα δεν κρατάει η εταιρεία κανένα ποσοστό, ενώ όλα τα εκπτωτικά site κρατάνε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον επιχειρηματία. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν και μια μόνιμη έκπτωση στα μέλη. Οπότε δεν είναι απλό. Οπότε σε ένα μαγαζί με είδη δώρων μπορεί αυτός να βάλει, λέει είδη δώρο τώρα επειδή ήταν η δικιά μου δουλειά αυτή, μπορεί αυτός να βάλει στα κεριά έκπτωση 40%, αλλά το 20% που θα γράφει από πάνω θα είναι στα πάντα. Μπαίνει σε ένα μαγαζί με είδη δώρων μέσα, ό,τι και αν θέλεις να πάρεις, όποτε και αν θέλεις να το πάρεις, μήνα, ώρα, μέρα του χρόνου, μπορείς να το πάρεις για αυτή την επιχείρηση. Εσύ που έχεις αυτή την καρτούλα, είσαι προνομιακός καταναλωτής. Μίλαγα πρόσφατα με ένα φίλο μου, ο οποίος, παρόλο που είμαστε στα σπάργανα έτσι ακόμα, γιατί αυτό που έχουμε τώρα προφανώς δεν συγκρίνεται με αυτό που θα έχουμε μετά από 2 ή μετά από 5 χρόνια. Ο οποίος έχει την καρτούλα αυτή 4-5 μήνες και μου είπε ότι έχει εξοικονομήσει 400 ευρώ. Μόνο από τις αγορές του. 400 ευρώ. Γιατί είχε έκπτωση στα ρούχα, έκπτωση εδώ, έκπτωση εκεί και ούτω καθεξής. Και οφειλήθηκε κατά 400 ευρώ. Όλοι όσοι έχουμε αυτή την καρτούλα, ακόμα και τώρα που είμαστε στα σπάργανα, εξοικονομούμε χρήματα από αυτή την κάρτα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις κερδίζουν πιστούς καταναλωτές. Άλλο να διαφημίζεσαι γενικά, και άλλο να διαφημίζεσαι ανθρώπους που έχουν πληρώσει για να δουν τη διαφήμισή σου και την έκπτωσή σου. Προφανώς αυτός που θα σε δει θα έρθει σε σένα, αφού του προσφέρεις έκπτωση. Άρα κερδίζεις πιστούς καταναλωτές. Και ταυτόχρονα αποκτούν ηλεκτρονικά εργαλεία. Δηλαδή, τι αποκτούν? Πρώτον, αποκτούν ένα website, αποκτούν παρουσία στο ίντερνετ, αποκτούν τον τρόπο μάλιστα να το στείλουν μόνοι τους,
ένας επιχειρηματίας που δίνει αυτά τα 120 ευρώ μέσα σε 3 λεπτά ξαφνικά έχει δικό του domain, δικό του subdomain, αποκτά παρουσία στο ίντερνετ και το σύστημά μας δίνει μέχρι και τη δυνατότητα να φτιάξει κάποιος e-shop. Τα e-shop, όλα αυτά ξέρουμε όλοι ότι αποκλείεται να μην ξέρετε ότι κοστίζει αυτό το πράγμα 1000, 1500, 2-3 χιλιάρικα. Κάποιος επιχειρηματίας με 120 ευρώ αποκτάει website maker, αποκτάει και e-shop maker με δυνατότητα να ανεβάσει άπειρες φωτογραφίες, πολλαπλά επίπεδα στο e-shop του και ούτω καθεξής. Μισό λεπτάκι γιατί μου γράφουνε. Λοιπόν, πώς θα κερδίσουμε χρήματα τώρα? Υπάρχουν δύο τρόποι να κερδίσουμε χρήματα. Είπαμε συστήνοντας επιχειρήσεις και συστήνοντας καταναλωτές. Όταν λέμε συστήνουμε, πώς συστήνουμε? Συστήνουμε με την αρχή του αγωγού μας. Στέλνουμε traffic στην αρχή του αγωγού μας. Όλα αυτά που, όταν λέω στέλνουμε traffic στην αρχή του αγωγού, προφανώς κάποιος όλα αυτά μπορεί να τα κάνει και με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι. Στο συγκεκριμένο webinar απλώς εστιάζω στην internet marketing πλευρά της υπόθεσης. Οπότε έχουμε ένα δικό μας link με το username μας και ένα άλλο μακρινάρι, το οποίο απευθύνει σε επιχειρήσεις και ένα άλλο το οποίο απευθύνει σε καταναλωτές. Από όπου και αν το προωθήσουμε αυτό, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του κόσμου, αν κάποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του εκεί και αγοράσει την κάρτα, τα εργαλεία, γίνει μέλος, φέρει άλλα μέλη κ.ο.κ., εμείς θα κερδίσουμε προμήθεια. Ακόμα και αν δεν είναι στην ίδια πόλη με εμάς, ακόμα και αν δεν είναι στην ίδια χώρα με εμάς, ακόμα και αν είναι σε άλλη ήπειρο, εμείς θα κερδίσουμε χρήματα. Αυτό θα πει εισόδημα από συστάσεις. Κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι γιατί εισόδημα από συστάσεις. Με συστάσεις ασχολούνται όσοι δεν νιώθουν άνετα να πουλάνε. Δηλαδή, χρήματα θα βγάλουμε είτε άμα πουλάμε εμείς, είτε άμα πουλάει μια εταιρεία και εμείς συστήνουμε τον κόσμο εκεί. Αυτό είναι το affiliate marketing. Το affiliate marketing είναι η πιο μοντέρνα μορφή εμπορίου. Αντί να κάθομαι εγώ, να τιμολογώ, να εκτελονίζω, να κάνω, να δείχνω κ.ο.κ., συνεργάζομαι με μια εταιρεία, στέλνω traffic στο site της, πουλάει η εταιρεία έχει κάνει συνεργασία με το SolidTrust, με τις κάρτες, με τη Visa, το ένα το άλλο κτλ. Πληρώνει ο πελάτης αυτή, σε εμάς δίνει μια προμήθεια. Γιατί οι συστάσεις, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Μετά είναι δεν πουλάω τίποτα. Έτσι. Γι' αυτό συστάσεις. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που πετύχανε στο ίντερνετ βασιστήκαν στο μοντέλο των συστάσεων. Το Facebook δεν διαφημίστηκε ποτέ. Έγινε γνωστό με viral marketing. Όλα αυτά το ίδιο. Οι συστάσεις εφαρμόσαν όλα αυτά κάποια μορφή affiliate marketing. Πολλά από αυτά εφαρμόσαν μορφή affiliate marketing, συστάσεις, χωρίς να πληρώσουν ποτέ τους affiliates. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή το Facebook, όλοι εμείς το διαφημίσαμε και το διαφημίζουμε, αλλά δεν πληρωνόμαστε καθόλου γι' αυτό. Το YouTube το ίδιο, στέλνουμε βιντεάκια, link από εδώ και από εκεί. Στο Twitter στέλνουμε invite σε φίλους μας, ας πούμε. Εμένα μου στέλνουν συνέχεια στο Twitter. Όλα αυτά τα κάνουν τσάμπα. Δεν βγάζει κανείς λεφτά από αυτά. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε, είναι συστάσεις. Απλά δεν πληρωνόμαστε. Εδώ πέρα απλά πληρωνόμαστε. Μην ρωτήσει τώρα κάποιος και γιατί πληρωνόμαστε. Τώρα, τι χρήματα κερδίζουμε? Είπαμε μια επιχείρηση δίνει 120 ευρώ για να αποκτήσει προβολή, για να αποκτήσει πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό, για να έχει site, για να έχει shop και το καθεξής. Είναι ένα φοβερά καλό πακέτο αυτό για τις επιχειρήσεις, έτσι. Αν μιλήσετε με επιχειρηματία, δεν θα σας πιστέψει. Εμένα ένα συνεργάτης μου πήγε σε μια επιχείρηση, με τον παραδοσιακό τρόπο πήγε αυτό, ούτε internet marketing ούτε τίποτα. Πάει μέσα και του λέει η shop, θέση και τα λοιπά. Και ο επιχειρηματίας έξυπνος, ο επιχειρηματίας του λέει, να σου πω, έχω βρει με 1000 ευρώ, έτσι, μη μου ζητήσει παραπάνω, με ένα χιλιάρικο μου το φτιάχνουνε. Και του λέει 120 ευρώ. Είναι εύκολο να πουληθεί το πακετάκι site, e-shop, προβολή σε ποιοτικό κοινό που πληρώνει λεφτά για να σε δει με 120 ευρώ? Είναι εύκολο να πουληθεί? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι χρήματα κερδίζουμε εμείς? 100 ευρώ ανά επιχείρηση. Αν φέρουμε μία επιχείρηση κερδίζουμε 100 ευρώ. Τι θα πει κερδίζουμε? Σημαίνει ότι μπαίνει αυτός, πληρώνει με την κάρτα του το ίδιο δευτερόλεπτο. Τα χρήματα μπαίνουν στο wallet μας. Συστήνει κάποιος 10 επιχειρήσεις αυτό το μήνα, 1000 ευρώ. Ακαρία στο wallet του. Να τα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το affiliate marketing. Η προμήθεια είναι τεράστια. Γιατί δίνεται μια τόσο τεράστια προμήθεια? Γιατί θέλουμε να μπουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί θέλουμε να μπουν πάρα πολλές επιχειρήσεις? Γιατί θέλουν να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία η κάρτα. Για κάποιους μπορεί η παρουσία σε σταματήσει. Ειδικά κάποιοι αν είναι, γιατί σίγουρα σε τόσα πολλά άτομα, θα υπάρχουν πολιτές, ξέρω, αντιπρόσωποι εταιριών, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φοβερά σκληρή δουλειά και πολύ καλοί, πολύ ταλαντούχοι πολιτές, οι οποίοι παίρνουν 5%
ή 1000 ευρώ, είναι καινούργια τα ρήφα. Για το, ο καλός πολιτής πια είναι 1000. Μα πέτυχα τα μπόνους μου. 1000. Πώς θα παίρνω αυτά τα λεφτά σήμερα? Απαράδεκτο. Ευτυχώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Όλα αυτά τα λέμε για αυτούς που θέλουν να αντιδράσουν, έτσι. Το είπαμε αυτό. Τώρα, τι χρήματα κερδίζουμε συστήνοντας καταναλωτές? Γιατί κάποιος μπορεί να συστήνει επιχειρήσεις μόνο, κάποιος άλλος μπορεί να συστήνει μέλη μόνο, κάποιος άλλος μπορεί να κάνει και τα δύο. Δεν θα το αναλύσω σε πλήρως, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Πάντα αυτό είναι ο κίνδυνος. Όταν ένα webinar το γράφεις πρώτη φορά, ο κίνδυνος είναι να μακρηγορήσεις και έχω μακρηγορήσει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι αυτό που θέλω να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι μιλάμε για κάτι που έχει 90% payout. Τι θα πει αυτό? Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι θα πει? Ότι από το τζίρο που θα δημιουργήσω εγώ, σε εμένα και στους συνεργάτες μου θα επιστραφεί το 90%. Σαν να λέμε περιθώριο κέρδους, δηλαδή το περίπτερο που λέει μια σοκολάτα 1 ευρώ. Πόσα λεφτά της μένουν? 15 λεπτά. Αυτό είναι 15% payout. Τα μισά, 50% payout. Της μένουν 90 λεπτά. 90% payout. Μιλάμε για 90% payout. Όλες αυτές τις παλιές εταιρείες, ένας από τους λόγους, από τους βασικούς λόγους που κάποιος δεν βγάζει χρήματα ή που δυσκολεύεται πάρα πολύ, είναι ότι έχουν πάρα πολύ χαμηλό payout. 50%, 40%. Υπάρχουν και εταιρείες με 25% ή λιγότερο. Πολύ δύσκολο να βγάλει κάποιος χρήματα μετά. Οπότε, αυτό για το οποίο μιλάμε, αν γίνει τζίρος 1000 ευρώ από κάποιους συνεργάτες, σε αυτούς θα μοιραστούν ως αμοιβές τα 90 ευρώ. Γιατί μοιράζονται τόσα πολλά χρήματα? Γιατί γίνεται? Τι θα πει γιατί γίνεται? Αυτό είναι το πλεονέκτημα του άειλου προϊόντος. Γι' αυτό θέλουμε άειλο προϊόν. Γιατί αυτοί φτιάξαν την πλατφόρμα, οι Αμερικάνοι δεν είχαν ζει. Αυτοί φτιάξαν μια πλατφόρμα. Κάναν μια επένδυση. Από εκεί και πέρα τα λειτουργικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μικρά. Έχουν ένα support σύστημα, όταν έχεις προβλήματα τους ρωτάς. Πρέπει να πληρώσουν σίγουρα για αναβαθμίσεις του site που κάνουν σε έργο ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι ότι έχουν εργοστάσια, εργάτες και ούτω καθεξής. Οπότε, σε ένα άειλο προϊόν, οπότε εμένα με συμφέρει να εμπορεύουμε ένα άειλο προϊόν. Γιατί? Γιατί το περιθώριο κέρδους είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε, σίγουρα θέλουμε άειλο προϊόν. Σίγουρα θέλουμε συνδρομητικό προϊόν για τη λίστα που είπαμε πριν, λέω. Γιατί δεν θέλω να έρχομαι και να τον πείθω τον άλλο να αγοράζει κάθε μήνα. Άμα πουλούσαμε σαπούνια, καλλιντικά, ροφήματα και ούτω καθεξής, σου τελείωσε το σαπούνι μου? Όχι, δεν το σου. Έχουν μείνει ακόμα τη δάχτυλα. Εντάξει, θα σε πάρω μεθαύριο. Σου τελείωσε το σαπούνι? Ναι, πήρα από το σούπερ μάρκετ. Μα γιατί πήρε από το σούπερ μάρκετ, αφού το δικό μου το καλύτερο? Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ή έστω γίνεται δουλειά πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, οπότε το payout είναι μεγάλο και τα χρήματα που θα δούμε είναι πολλά, γιατί ειδικά για τα 20 ευρώ που δίνει ο κάθε καταναλωτής, γιατί το προϊόν είναι άειλο, το προϊόν είναι συνδρομητικό. Αυτό το κομμάτι που είδαμε για τις επιχειρήσεις είναι το B2B κομμάτι και τώρα πάμε να δούμε το B2C κομμάτι. Πώς η επιχείρηση, πώς ουσιαστικά έχουμε κάτι εξαιρετικά λαϊκό. Τώρα, πώς κερδίζουμε χρήματα? Είπαμε ότι οι καταναλωτές πληρώνουν. Πώς κερδίζουμε χρήματα συστήνοντας καταναλωτές? Είπαμε ότι οι καταναλωτές πληρώνουν 20 ευρώ το μήνα. Λέμε τις τιμές ευρώ, γιατί για να σενόμαστε. Προφανώς οι πληρωμές και οι τιμολογίες τα πάντα γίνονται σε δολάρια. Οπότε η συνδρομή είναι 28 δολάρια το μήνα για την καρτούλα. Για να έχουμε την καρτούλα μας, πληρώνουν 28 δολάρια. Αυτό είναι περίπου 20 ευρώ. Αν όμως συστήσουμε 3 καταναλωτές, δεν ξαναπληρώνουμε ποτέ. Αυτό θα μπορούσε να λέγεται και μπόνους σταθερότητας. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είστε εδώ μετά από τόση ώρα που μιλάω, δεν είστε εδώ για να έχετε απλά εκπτώσεις. Όχι ότι αυτό είναι κάτι κακό. Κάτι πάρα πολύ καλό είναι. Αλλά είμαστε εδώ και για να κερδίσουμε χρήματα. Και ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις χρήματα είναι χτίζοντας κάτι σταθερό. Το να πουλήσω εγώ κούτες μεγάλες αυτό το μήνα και τον άλλο μήνα κανείς να μην αγοράσει τίποτα, δεν με έχει ωφελήσει ιδιαίτερα. Ή έστω δεν έχω πετύχει κάτι διαφορετικό από το να κάνω οποιοδήποτε είδους επιχείρηση. Το καλό εδώ είναι να στήσουμε κάτι το οποίο θα μας πληρώνει συνεχόμενα. Δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα συνεργάτη να μην πληρώνει ποτέ συνδρομή, συστήνοντας 3, αλλά να αποδίδει προμήθειες σε εμάς αυτό το μέλος, ουσιαστικά τι δημιουργούμε? Δημιουργούμε μια τεράστια σταθερότητα. Το επόμενο μπόνους είναι το appreciation, που λέει ότι για κάθε άνθρωπο που συστήνουμε δίνουμε αύξηση στο εαυτό μας 7 δολάρια. Τώρα, το πλεονέκτημα του συνδρομητικού από το εφάπαξ ποιο είναι? Ότι όταν
γίνεται μια πώληση, ας το πούμε, όταν κάποιος γίνεται μέλος, δεν κερδίσαμε χρήματα μία φορά. Δώσαμε αύξηση στον εαυτό μας. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν βγάλαμε 7 δολάρια. Θα βγάζουμε 7 δολάρια για πάντα, αν αυτός μείνει για πάντα μέλος. Οπότε, για τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον απειροστό που θα μπει, εμείς κερδίζουμε 7 δολάρια. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι από την πόλη μας, από τη χώρα μας, από την ήπειρό μας, εκτός Ηπείρου, αν η ανθρωπότητα πάει και κάνει αποικίες σε άλλους πλανήτες, σε άλλους γαλαξίες και έχουμε μέσω ίντερνετ ανθρώπους εκεί, εμείς θα κερδίζουμε 7 δολάρια για κάθε άνθρωπο που έχει εκτόσει στην αποικία του Γανιμίδη, ας πούμε, για να αγοράσει φτηνό νερό, που εκεί το μπουκάλι με το νερό θα κάνει 1000 δολάρια, ξέρω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Άσχετο. Οπότε, για κάθε έναν που αγοράζει από το δικό μας link, που γίνεται μέλος στην εταιρεία από το δικό μας link, εμείς δίνουμε αύξηση στον εαυτό μας 7 δολάρια το μήνα. Το internet marketing και το sales funnel το γνωρίζουν ελάχιστοι. Ευτυχώς όμως, για όσους είναι εδώ πρώτη φορά, υπάρχει βοήθεια, υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση. Μισό λεπτάκι. Τι γίνεται? Επινάς τώρα κάνω webinar. Εντάξει, πήρε παραπάνω από ό,τι νόμιζα. Ναι, αλλά κάνεις θόρυβο. Δουλειά από το σπίτι σου, λέει μετά. Έχει και μειονεκτήματα. Δεν βοηθάει πια, δεν βοηθάει. Θέλει να φάει τώρα. Άκου να δει 11:30 το βράδυ και θέλει να φάει. Λοιπόν, τώρα υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση. Γιατί? Διότι το affiliate πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε δεν μας δίνει μόνο χρήματα για το τι κάνουμε εμείς, πόσα μαγαζιά έβαλες, πόσους καταναλωτές σύστησες, δεν μας δίνει χρήματα μόνο γι' αυτό. Μας δίνει και χρήματα για το τι θα κάνουν αυτοί που έχουμε συστήσει, οι καταναλωτές που έχουμε συστήσει. Και μας δίνει ένα τεράστιο κίνητρο. Οπότε, κάποιος που είναι καλός στο να συστήνει μέλη, είτε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο είτε online, έχει συμφέρον να το διδάξει και σε άλλους, δηλαδή να διδάξει και σε άλλους το πώς θα κερδίσει χρήματα online, ούτως ώστε να κερδίσει αυτός ακόμα περισσότερα χρήματα. Και εδώ πέρα τώρα θα μιλήσουμε για το Matrix Bonus. Και αυτό είναι ένα bonus το οποίο τώρα θα το δέσω με το γιατί σας είπα να συμπληρώσω, γιατί στο email που λάβατε πριν, αν δεν το έχετε δει, δείτε το τώρα. Στο email που λάβατε πριν έλεγε για συμπλήρωση αυτή τη φόρμα, θα καταλάβεις το webinar. Τώρα είναι η ώρα που θα καταλάβετε. Ή αν δεν σας έχει έρθει email και βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, από κάτω έχει ένα κουμπί που λέει συνέχεια. Αν το κάνετε κλικ, ανοίγει μια φόρμα, το συμπληρώσετε, το θα καταλάβετε. Πάλι τώρα θα καταλάβετε. Ίδια φόρμα, παρεπιπτόντως. Ταυτόχρονα με τα 7 δολάρα, όταν εμείς ξεκινάμε, όταν εμείς αποκτάμε την καρτούλα μας, τοποθετούμαστε και σε μια δομή Matrix. Όπως λέει ένα φίλος μου, έχεις δει την ταινία του Matrix? Καμία σχέση. Αν και, όχι καμία σχέση. Τώρα, τι λέει το Matrix? Το Matrix λέει ότι οι πρώτοι τρεις που θα συστήσουμε τοποθετούνται στην πρώτη στιβάδα μας. Συνδέονται κατευθείαν με εμάς. Αν είμαστε, ας πούμε, πλανήτης, έχουμε τρεις σελήνες. Λέμε τώρα κάτι τέτοιο. Ο τέταρτος που θα συστήσουμε, ο πέμπτος, ο έκτος, δεν τοποθετούνται στην πρώτη στιβάδα μας. Τοποθετούνται στην πρώτη δική τους στιβάδα. Τα 7 δόλαρα τα παίρνουμε εμείς αν τους έχουμε φέρει εμείς. Έτσι, οπότε έχουμε ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος είναι γαλάζιοι και έχουμε μετά τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο. Είναι κόκκινοι, είναι πάλι δικοί μας αυτοί. Τα 7 δόλαρα εμείς τα παίρνουμε. Αλλά μπαίνουν στην πρώτη στιβάδα αυτών. Μπαίνουν στο δεύτερο δικό μας επίπεδο. Μέχρι να αποκτήσουν και αυτοί οι τρεις, αν συνεχίσουμε εμείς, ή αν αφού έχουν τρεις αυτοί ξεκινήσουν εκείνοι, θα μπουν στη δεύτερη δική τους στιβάδα, στην τρίτη δική μας κ.ο.κ. Ουσιαστικά το Matrix έχει θέσεις οι οποίες είναι στο πρώτο μας επίπεδο 3, 9, 27, 81, 243, 700, κάτι ξέρω εγώ και ούτω καθεξής. Εμείς δικαιούμαστε ένα δολάριο για κάθε μέλος που είναι στο Matrix μας μέχρι ιδανικά 8 επίπεδα βάθους. Τι θα πει για κάθε άτομο που είναι στο Matrix μας? Αν έχουμε κάποιο άτομο σε οποιαδήποτε στιβάδα μας που το φέραμε εμείς, ή που το φέραν αυτοί που το φέρανε, που φέραμε εμείς, ή που το φέραν αυτοί που φέραμε εμείς, ή που την έφερα από πάνω μας, γιατί και εμείς είμαστε στη στιβάδα κάποιου. Βλέπετε αυτό το βίντεο γιατί σας έχω καλέσει εγώ εδώ.
Εσείς θα μπείτε σε κάποια στιβάδα μου. Αν εγώ δεν παραιτηθώ και συνεχίσω και συνεχίσω να βάζω άτομα, de facto, αργά ή γρήγορα, de facto, αν εγώ συνεχίσω, εσείς σε βάθος χρόνου θα πάρετε άτομο και θα γεμίσει και στη βάδα η πρώτη σας, η δεύτερη σας και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το Matrix. Η σελίδα που συμπληρώσατε, τι έχει κάνει, τι μαγικό έχει κάνει. Σας έχει ήδη δώσει μια θέση στο Matrix, παρόλο που δεν έχετε αγοράσει ακόμα την κάρτα. Όσοι συμπληρώσατε αυτή τη φόρμα, και αν δεν το έχετε κάνει, πραγματικά προτείνω να το κάνετε τώρα, έχετε μια δωρεάν θέση στο Matrix μέχρι κάτι που λέμε Cut of Day. Cut of Day έχουμε Τρίτη βράδυ και Παρασκευή βράδυ. Εσείς που αν βλέπετε αυτό το βίντεο Πέμπτη, όσοι το βλέπετε live Πέμπτη το βλέπετε, έχετε μέχρι Παρασκευή βράδυ που κρατάτε αυτή τη θέση. Όταν συμπληρώσατε αυτή τη φόρμα, πήγατε σε μια άλλη σελίδα, θα τη δούμε και μετά, έχει ένα πινακάκι αν δείτε. Αν κάνετε λίγο scroll down, έχει ένα πινακάκι. Εκεί κάπου θα δείτε το όνομά σας. Θα δείτε και άλλους ανθρώπους πριν από εσάς, καθώς περνάει ο χρόνος, θα βλέπετε και ανθρώπους μετά από εσάς. Ανθρώπους που κρατάνε τη θέση τους μετά από εσάς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ή δίπλα σας στο Matrix ή ένα επίπεδο κάτω γιατί καθυστερήσανε. Σε βάθος χρόνου, χωρίς να εγγυόμαστε, να δίνουμε υποσχέσεις, μπλα μπλα μπλα, το Matrix λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι που ξεκινάνε τοποθετούνται κάτω από αυτούς που προϋπάρχουν. Για να ξεκινήσει κάποιος έχει δύο επιλογές. Οι τριμηνιαίοι κερδίζουν χρήματα στις 6 στιβάδες. Οι ετήσιοι κερδίζουν χρήματα στις 7 στιβάδες. Η διαφορά φαίνεται μικρή, αλλά δεν είναι 6-7. Μιλάμε για 2.000 άτομα λιγότερα. Θεωρητικά δηλαδή 2.000 δολάρια λιγότερα. Συμφέρει κάποιον αναμφισβήτητα για πάρα πολλά, θα τα δείτε αυτά και μετά, να ξεκινήσει ως ετήσιος. Αν κάποιος δυσκολεύεται οικονομικά, γιατί το ετήσιο είναι 240 ευρώ, το τριμηνίο είναι 60 ευρώ, κάποιος αν ξεκινήσει ως τριμηνίος έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει. Θα λέω αυτά, είναι αυτό που λέει, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δεν σταματάμε εδώ, υπάρχει και matching bonus. Τι λέει το matching bonus? Το matching bonus λέει ότι για κάθε έναν που συστήσαμε προσωπικά, δικαιούμαστε μέχρι το 50% των αμοιβών του. Να μιλήσουμε και εμάς τους δύο τώρα. Υποθέτω ότι μιλάω σε σένα που βλέπεις το βίντεο. Εγώ σύστησα σένα και εσύ μπήκες κάπου στο Matrix μου. Και εγώ κερδίζω από σένα ένα δολάριο το μήνα. Yay, τέλεια. Συν 7 δολάρια από το appreciation. Εγώ όμως είμαι πλεονέκτης. Και θέλω και άλλα χρήματα. Ή αργότερα εσύ όταν θα συστήσεις κάποιος θα είσαι εσύ πλεονέκτης. Όχι πλεονέκτης, φιλόδοξος να το πούμε. Το matching bonus λέει ότι για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει και κερδίζουμε και κερδίζει αυτός χρήματα από το matrix bonus, εμείς πάμε και ματσάρουμε το 50% των αμοιβών του. Δηλαδή, κερδίζετε εσείς 10 δολάρια το μήνα, είτε επειδή εσείς βάλατε 10 άτομα, είτε επειδή πέσαν από πάνω 10 άτομα, είτε επειδή βάλατε έναν που βάλε 10, όπως και αν γίνει αυτό, εσείς θα κερδίζετε 10 δολάρια το μήνα. Εσείς θα πάρετε τα 10 δολάρια, εγώ θα πάρω συν 5 δολάρια. Συστήσατε εσείς, κερδίζετε 1000 δολάρια το μήνα, συν 500 εγώ. Συστήνετε εσείς 10 που κερδίζουν από 1000 δολάρια το μήνα, συν 5000 δολάρια για εσάς. Όπως θέλετε δείτε το. Το matching bonus είναι ο ορισμός του κερδίζεις κερδίζω και είναι και από τους βασικούς λόγους που κάθε εβδομάδα μέσω webinar και κάθε εβδομάδα συναντήσεις στην Αθήνα έχουμε εκπαίδευση για τα μέλη. Δωρεάν εκπαίδευση για τα μέλη στα webinars. Γιατί έχουμε τεράστιο κίνητρο να πάει κάποιος καλά. Και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, να ξέρετε ότι έχω και εγώ τεράστιο κίνητρο να πάτε εσείς καλά. Όχι ότι δεν μπορώ να κάνω μαγικά, αλλά σίγουρα όπου μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Όχι από καλοσύνη. Αυτά μας τα λέγανε οι Αμερικάνοι. Ερχόμαστε, είμαστε καλοί άνθρωποι να σας βοηθήσουν. Από συμφέρον. Αλλά είναι ένα ωραίο επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι μοντέλο που βασίζεται στη σχέση του κερδίζεις-κερδίζω. Leadership bonus. Αυτό το 1 δολάριο στο Matrix μας φαίνεται λίγο. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι συμφωνούμε ότι είναι λίγο. Το leadership bonus δίνει στους ανθρώπους που έχουν κάνει πολλές προσωπικές συστάσεις. Αυτό ξεκινάει από 20 συστάσεις και πάνω. Αν θέλετε να είστε σοβαροί γενικώς, αν θέλετε να βάλετε υποψηφιότητα και να κερδίσετε αρκετά χρήματα, πρέπει οι προσωπικές συστάσεις να είναι 20 ή περισσότερες.
Από τη στιγμή που κάνετε 20 στάσεις ξεκλειδώνει το leadership bonus και για όλη την ομάδα σας, για ό,τι έχει πηγάσει από εσάς, αυτό είναι για τη δικιά σας δουλειά, όχι αυτό που έχει πέσει από πάνω, για ό,τι έχει πηγάσει από εσάς, εσείς θα κερδίζετε από 1 μέχρι 3 δολάρια παραπάνω. Για να σας εξηγήσω λίγο πώς δουλεύουν οι συστάσεις στην πράξη, να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποιο καιρό, είχα γνωρίσει μέσω ίντερνετ το Στάθη. Δεν θα πω τώρα το επίθετό του. Το γνώρισα μέσω ίντερνετ, ήταν στην ομάδα μου, είχε φτάσει 700 άτομα ομάδα και δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Εγώ μένω η Λύση και αυτός μένει η Μαρούση. Μιλάγαμε μέσω Skype μόνο. Αυτός είναι πολύ καλός ίντερνετ μάρκετερ. Τα κάνει όλα online. Έχω άλλους που το κάνουν offline, που το κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Ένας από τους ανθρώπους που σύστησε, που βρήκε μέσω ίντερνετ, είναι ο Ιάκωβος, ο οποίος είναι από την Κύπρο. Ο Ιάκωβος έβαλε ένα φίλο του, με τον κλασικό τρόπο, τον παραδοσιακό. Ο φίλος του αυτός έβαλε έναν άλλο φίλο του, ο οποίος ενθουσιάστηκε φοβερά με αυτό για το οποίο συζητάμε. Αλλά τους φινώθηκε, δεν ξέρω πώς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του, θέλω πάρα πολύ να μιλήσω. Τους φινώθηκε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το πάμε, άκουσαν, στη Μαλαισία. Οπότε τι κάνει, φυσικά, σαν οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, κλείνει ξενοδοχείο για 3 μήνες, κλείνει αεροπορικά εισιτήρια με την κοπέλα του και έναν άλλο φίλο του, βρήκε άλλους 2 παλαβούς, και πάνε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Προσγειώνονται. Την πρώτη μέρα που είναι εκεί, τη δεύτερη ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, γράφει έναν, βρίσκει έναν και τον γράφει, το πρώτο μέλος, Σαουδάραβα. Δεν βρήκε Μαλαισιανό, βρήκε ένα Σαουδάραβα και έγραψε και την πρώτη επιχείρηση στη Μαλαισία. Αν πρόκειται να περάσετε αύριο μεθαύριο από Κουάλα Λουμπούρ, να επισκεφτείτε αυτό το μαγαζί. Έτσι, αυτό τι είναι, τι εξηγώ τώρα, πώς η σύσταση, πώς αυτό το πράγμα, γιατί έχω τώρα μια ιστορία να σας πω, εμένα οι προσωπικές μου συστάσεις είναι 60 και ο στόχος μου είναι μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου να έχω φτάσει σε 100. Κάθε άνθρωπος που ξεκινάει είναι μια καινούργια ιστορία που ξεκινάει. Κάποιες ιστορίες θα είναι του στυλ. Ξεκίνησα, μίλησα στην ξαδέρφη μου, μου είπε ότι αυτά δεν δουλεύουν και απογοητεύτηκα. Κάποιες ιστορίες σταματάνε εκεί. Κάποιες άλλες ιστορίες όμως δεν σταματάνε εκεί. Υπάρχουν ιστορίες που έχουν ξεκινήσει 1, 1,5, 2 χρόνια πριν και συνεχίζουν ακόμα. Και 5 ή 10 χρόνια μετά που θα τις συζητάμε, πραγματικά είναι απίστευτο το πώς κάποια πράγματα γίνονται. Έχουμε και καρμπόνους. Υπάρχει καρμπόνους 300, 500 και 1000 δολαρίων. Δεν έχει νόημα τώρα. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Το πλεονέκτημα του να έχεις άειλο συνδρομητικό προϊόν και 90% payout είναι τεράστιο. Τα χρήματα που δίνονται είναι από τα μέλη είναι ελάχιστα και οι αμοιβές που δημιουργούνται είναι πάρα πολύ μεγάλες ακριβώς γιατί το payout είναι της τάξης του 90%. Το carbon απλώς θα διευκρινίσω ότι δεν είναι ότι σου δίνει μια μάρκα συγκεκριμένη, χρώμα συγκεκριμένο με ένα αυτοκόλλητο που δεν μπορείς να το βγάλεις και δεν μπορείς καν να πουλήσεις το αυτοκίνητο ή δεν σε υποχρεώνει να το πάρεις με leasing κ.ο.κ. Αυτό που γίνεται είναι ότι είτε αγοράζεις αυτοκίνητο, είτε καινούριο, είτε μεταχειρισμένο, είτε παίρνεις leasing, είτε κρατάς το αυτοκίνητο που έχεις, βάζεις απάνω ένα πολύ διακριτικό ωραίο αυτοκολλητάκι με το λογότυπο της εταιρείας και αν έχεις την ομάδα που πρέπει, δηλαδή 20-300 και ούτω καθεξής, θα κερδίζεις αυτά τα χρήματα. Και αυτό είναι παθητικό εισόδημα, δηλαδή φανταστείτε πόσα χρήματα, φανταστείτε 300 δολάρια περίπου 250 ευρώ. Φανταστείτε τι σπίτι πρέπει να νοικιάσεις, πόσο κάνει ένα σπίτι για να νοικιάσεις για να παίρνεις 250 ευρώ το μήνα. Πρέπει να κάνεις, ας πούμε, τώρα που έχουν πέσει και τιμές 40-50 χιλιάρικα σίγουρα, δεν πρέπει, ίσως και παραπάνω. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι για κάποιον να βάλει στην άκρη 50.000 ευρώ. Στην ομάδα μου από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα υπάρχουν 4 άνθρωποι που το έχουν κερδίσει, το καρμπονούς. Και ένας από αυτούς κερδίζει των 500 δολαρίων. Δηλαδή σίγουρα είναι πιο εύκολο να πετύχουμε αυτό από το να βάλουμε στην άκρη 50.000 για να παίρνουμε ένα ενίκιο 250 ευρώ. Χωρίς υπολογισμό για το χαράτσι, έτσι. Άλλα αυτά. Τώρα, πώς ξεκινάμε. Υπάρχουν 2 επιλογές αυτή τη στιγμή, το ετήσιο και το τριμηνιαίο. Το ετήσιο δίνει περισσότερα πλεονεκτήματα, το τριμηνιαίο λιγότερα. Κάποιος τριμηνιαίος έχει 90 μέρες για να αναβαθμίσει. Άμα η κάρτα δεν έχει χρήματα ή άμα το σκέφτεσαι, αν δεν είστε σίγουροι, το τριμηνιαίο ουσιαστικά είναι το δοκιμαστικό πακέτο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το δοκιμαστικό. Το τριμηνίο και μετά να πληρώσετε τη διαφορά και να έχετε τα πλεονεκτήματα του ετήσιου. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι, τώρα σπάκι Internet Marketing. 18-20 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο,
κάποιοι από τους πολύ καλούς πολύ ενεργούς συνεργάτες της ομάδας μας θα πάμε στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα από τα καλύτερα σπα θέρετρα της Ευρώπης. Είναι ένα πεντάστερο, φοβερό ξενοδοχείο. Εκεί πέρα θα κάνουμε και ένα Internet Marketing Convention. Ουσιαστικά όλα αυτά που εξηγούσα, που εξήγησα πολύ επιγραμματικά για το πώς, πώς κάνουμε προώθηση, πώς δημιουργούμε traffic στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κ.ο.κ. Όλα αυτά θα τα πούμε εκεί πέρα, ταυτόχρονα ανάμεσα σε μασάζ, πληρωμένα φαγητά, ξέρω εγώ, ας πούμε, μπάνιο στη θάλασσα κ.ο.κ. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία εκεί. Εκεί πέρα τώρα σε αυτό το σεμινάριο, στο οποίο θα κάνουμε διάλειμματα για την πισίνα, το λέω αυτό για τους συνεργάτες που παρακολουθούν εδώ, δεν θα είναι μόνο σεμινάριο, θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία. Και αφού κάνουμε και τα σπά μας κλπ, θα εξηγήσουμε τα πάντα για το internet marketing. Θα εξηγήσουμε από το α ως το μέγα τα πάντα. Κάποιος που δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ για το internet marketing θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Το κόστος, έχουμε και μασάζ και τέτοια. Το κόστος για αυτό το, θα συμμετέχουν πάνω από 100 συνεργάτες της ομάδας μας. Το κόστος για το τρίμηνο είναι 250 ευρώ. Αν βλέπετε αυτό το webinar live και είστε πρώτη φορά εδώ, καταλαβαίνω ότι το να ξεκινήσει κάποιος ως ετήσιος ή ακόμα και τριμηνέως και να δώσει και 250 ευρώ στο καπέλο από πάνω, καταλαβαίνω τη μεγάλη δέσμευση. Για όσους λοιπόν μείναν μέχρι τέτοια ώρα αργά το βράδυ ή για όσους βλέπουν υπομονετικά αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, έχω να δώσω 5 διαφορετικά bonus για όσους ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Όσοι ξεκινήσετε μέσα 24 ώρες, μέχρι Παρασκευή βράδυ δηλαδή, μέχρι το cut of day, ή αν το βλέπετε μαγνητοσκοπημένο 24 ώρες από τότε που δώσατε το email, τα καταγράφει αυτά το responder μου, θα έχετε το δικαίωμα να δείτε τη μαγνητοσκόπηση αυτού του σεμιναρίου δωρεάν. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα είναι εκεί θα έχουν πληρώσει τουλάχιστον 250 ευρώ, κάποιοι θα έχουν πληρώσει και περισσότερα, μα ελάχιστα που τα έχουν. Όσοι ξεκινήσουν σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τη μαγνητοσκόπηση, να αποκτήσουν την πληροφόρηση δηλαδή τελείως δωρεάν. Το μασάζ θα το χάσετε. Και το σπα και τα λοιπά. Την πληροφόρηση όμως θα την έχετε. Δεύτερον, θα φτιάξω εγώ για σας και θα σας δώσω έτοιμη μια δική μου sale page. Sale page είναι αυτή που βλέπει ο κόσμος, ενημερώνεται, βάζει τα στοιχεία του, έρχεται σε επαφή μαζί μας για να ξεκινήσει. Θα σας φτιάξω μια τέτοια για υποψήφια μέλη, καταναλωτές, παύλα συνεργάτες, και θα σας φτιάξω και μια τέτοια, δύο δηλαδή θα έχετε, για επιχειρήσεις. Γιατί αλλιώς άλλο πράγμα δείχνει στον επιχειρηματία, γιατί άλλα πράγματα τον ενδιαφέρουν, άλλα πράγματα δείχνει στον καταναλωτή. Τρίτο, θα σας δώσω τα μηνύματα στο autoresponder μου. Ένα από τα σημαντικά πράγματα στο internet marketing είναι το κομμάτι των autoresponder. Πώς υπενθυμεί την παρουσίαση και πώς κάποιοι που βάλουν το email του σήμερα καταλήγουν να ξεκινάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες μετά. Θα σας δώσω όλα τα μηνύματα που έχω γράψει και αυτά είναι μηνύματα που έχουν εξελιχθεί μέσα σε μια διαδικασία 6 ως 24 μηνών. Με τα ποσοστά τους δίπλα και ούτω καθεξής. Που σίγουρα θα είναι κάτι που θα σας διευκολύνει αυτό. Από αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε οργανωμένη προώθηση στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται μέσω ενός rotator. Θα έχουμε κάποιον πάρα πολύ καλό έμπειρο συνεργάτη. Αυτός θα είναι ο Σταύρος, με τη δικιά μου βοήθεια προφανώς. Και θα αρχίσουμε να βομβαρδίζουμε οργανωμένα, εντός εισαγωγικών βομβαρδίζουμε, διάφορες χώρες. Θα δούμε ποια χώρα ανταποκρίνεται καλύτερα, τι ανταποκρίνεται καλύτερα σε κάθε χώρο και το καθεξής. Οι άνθρωποι που θα ξεκινήσουν σήμερα θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν κλικ από αυτό το rotator. Όταν λέω να αγοράζουν κλικ, μιλάμε για τα πιο ποιοτικά στοχευμένα κλικ που θα υπάρχουν, δεδομένου του γεγονότος ότι εμείς ξέρουμε καλύτερη τη δουλειά από κάποιον που ξεκινάει. Και το πέμπτο, θα σας φτιάξω ένα έτοιμο πλήρες sales funnel για το εξωτερικό. Ακόμα και αν δεν δείτε τη μαγνητοσκόπηση, δηλαδή, ακόμα και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα τεχνικό, θα σας τα κάνω όλα έτοιμα. Όταν λέω για εξωτερικό, μιλάμε για ένα αγγλόφωνο funnel, ο οποίος θα συνδεθεί, μάλιστα, αν δεν θέλετε καν να αγοράσετε ή αν δεν θέλετε να αποκτήσετε autoresponders, θα συνδεθεί με δικούς μου autoresponders, θα είστε τελείως έτοιμοι. Και το θέμα ποιο είναι, ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας έρχονται σε καθημερινή βάση από τη στιγμή που μπείτε στο rotator υποψήφοι, ονόματα, τηλέφωνα, email ανθρώπων από διάφορες χώρες του εξωτερικού που έχουν δει το πλάνο και ενδιαφέρονται σε κάποιο μικρό ή μεγάλο βαθμό. Πρακτικά τώρα, κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια ή κάνοντας κλικ στο link που σας έχω στείλει με email, βγαίνει αυτή εδώ η φόρμα. Συμπληρώνετε εκεί όνομα, τηλέφωνο, email. Συμπληρώνοντας τα, πατάτε δεξιά στη σελίδα το submit και περνάτε σε αυτή εδώ τη σελίδα. Είναι ένα μακρινάρι, αριστερά είναι το πάνω, δεξιά είναι το κάτω. Εκεί την προσοχή σας πάνω δεξιά στην οθόνη, εκεί που είναι το κυκλωμένο, κάπου εκεί θα είναι το όνομά σας. Και εκεί είναι οι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει πριν από εσάς και μετά από εσάς. Αυτό γιατί
το έχει βάλει και η εταιρεία, γιατί θέλουν να δείχνουν πόσο γρήγορα προχωρά η ιδέα. Πόσο γρήγορα άνθρωποι μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Είναι ένας τρόπος και από ποιες διαφορετικές χώρες του κόσμου είναι και ούτω καθεξής. Αν μπείτε, ας πούμε, 3-4 το πρωί, θα δείτε συνέχεια ξινικά ονόματα. Αν μπείτε ώρες αιχμής, ξέρω εγώ, θα δείτε ελληνικά, κυπριακά, ιταλικά και ούτω καθεξής. Για να ξεκινήσετε και για να έχετε και για να κερδίσετε αυτά τα 5 bonus που προανέφερα, επιλέγετε ένα από τα δύο πακέτα, ή το τριμηνίο ή το ετήσιο, και κάνετε κλικ στη στήλη που προτιμάτε. Προτείνω το ετήσιο, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα ξεκινήσουμε το τριμηνίο. Όπως και να έχει, κάνετε κλικ εκεί που λέει Join Now και εμφανίζεται αυτή εδώ η φόρμα. Προφανώς θα πληρώσετε με κάρτα, χρεωστική, πιστωτική, Visa, Mastercard, τα δέχετε όλα. Ο καλύτερος τρόπος είναι η δεύτερη επιλογή, η μεσαία, που λέει STP. Που λέει Solid, αυτό είναι από το Solid Trust Pay. Αν δεν έχετε κάρτα και θέλετε να πληρώσετε με voucher, voucher ουσιαστικά είναι το PayPal ή με κατάθεση, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να μου στείλετε email και να έρθουμε σε επικοινωνία. Ο καλύτερος τρόπος με τεράστια διαφορά είναι τώρα να το κάνετε με Solid Trust Pay και να βάλετε την καρτούλα σας. Συμπληρώνοντας στοιχεία σε αυτή τη φόρμα και επιλέγοντας Solid Trust Pay, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα και λέει, επιλέγει τη δεύτερη επιλογή που λέει credit card ή credit or debit card. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Solid Trust, περισσότεροι στην Ελλάδα δεν έχουμε λογαριασμό στο Solid Trust Pay. Κάνοντας κλικ εκεί, πληρώνουμε κατευθείαν, ζητάει όνομα, κατόχο, ημερομηνία, όπως γίνονται όλες οι αγορές μέσω ίντερνετ. Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε έχει την καλύτερη προμήθεια που υπάρχει σε πρόγραμμα. Έχει προμήθεια, έχει payout της τάξης του 90%. Κερδίζουμε μέχρι 100 ευρώ από κάθε επιχείρηση. Το πρόγραμμα πληρώνει χαμηλά, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προλάβει να συστήσει πολλά μέλη. Δεν είμαστε σαν αυτές τις παλιές εταιρείες που έχει ένα τύπο που βγάζει τα κέρατά του και από κάτω έχει 3.000 ανθρώπους εμούς υπερλαμβανομένου, οι οποίοι χάνουν λεφτά κάθε μήνα. Ακόμα και κάποιος φτιάξει μια μικρή ομαδούλα, κερδίζει χρήματα. Αν κάποιος απλά συστήσει 2-3 επιχειρήσεις, έχει βγάλει το ετήσιο κόστος του. Αν συστήσει 2-3 επιχειρήσεις ακόμα, έχει βάλει 300 ευρώ στην τσέπη. Το πρόγραμμα πληρώνει και τους μικρούς. Ο κωδικός μας είναι παγκόσμιος. Μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την επιχείρηση σε όλες τις χώρες. Ειδικά σε μια χώρα μικρή σαν τη δικιά μας, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ειδικά και μια χώρα με το πρόβλημα της δικιάς μας χώρας που δεν εξάγει απολύτως τίποτα. Γιατί να μην εξάγουμε, γιατί να μην φεύγει από εμάς κάτι το οποίο θα φέρνει χρήματα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Και επίσης, τι γίνεται με τους Έλληνες? Είμαστε 10 εκατομμύρια μέσα και 10 εκατομμύρια έξω. Όλοι, πολλοί από εμάς έχουμε κάποιο συγγενή κάπου. Δεν περιμένουμε την εταιρεία να ανοίξει τη χώρα. Είμαστε ανοιχτοί παντού, μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την ιδέα παντού. Δεν απαιτούμε αλλαγή αγοραστικών καταναλωτικών συνηθειών, ούτε εμείς πρέπει να το υποστούμε και πολύ σημαντικότερο, ούτε πρέπει να βάλουμε το ζόρι τους άλλους να αλλάξουν τις καταναλωτικές συνήθειες. Παρόλο που η εταιρεία είναι αμερικάνικη, είναι απόλυτα συμβατή με την ελληνική αγορά, με την ελληνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα με την ελληνική πραγματικότητα είναι συμβατή και απόλυτα κατάλληλη για το 70-80% των χωρών της υφηλίου. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη προοπτική για διεθνή ανάπτυξη. Υπάρχει χαμηλό κόστος για να ξεκινήσει κάποιος, ελάχιστο κόστος και χαμηλό κόστος διατηρησιμότητας. 20 ευρώ το μήνα είναι ελάχιστα χρήματα ακόμα και για χώρες σαν την Ινδονησία, την Ινδία και το καθεξής. Είναι κάτι φοβερά καινούριο. Είναι κάτι φοβερά καινούριο. Είναι σαν να είμαστε στο υπόγειο της Google, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή. Και έχουμε δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη για τους συνεργάτες. Ουσιαστικά έχουμε πλήρη εκπαίδευση για offline από το πώς κάποιος ξεκινάει να μιλήσει στους γνωστούς, να θέλει, πώς κάποιος προωθεί μέσω ίντερνετ και ούτω καθεξής. Αν προσπαθούσα, καθώς έγραφα τον επίλογο, να μπω στη θέση κάποιου ανθρώπου που παρακολουθεί, σίγουρα θα ήμουν πάρα πολύ καχύποπτος μαζί μου. Θα ξεκινούσα όπως ξεκίνησα και τότε. Τότε ξεκίνησα για τα χρήματα είναι ελάχιστα. Αν μου ζητούσαν 500 ευρώ, δεν θα τα δίνα. Μου είχαν ζητήσει 100 δολάρια, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και δεν βαριέσαι, εντάξει. Ωραία τα λέει. Κάτι τέτοιο. Το να κερδίσει κάποιος χρήματα από τον υπολογιστή του είναι εφικτό. Το να γίνει κάποιος οικονομικά ανεξάρτητος είναι εφικτό. Δεν λέω ότι είναι 100% προβλέψιμο. Αυτό που λέω είναι ότι για όποιον ξεκινήσει, εγώ είμαι εδώ να τον βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Άμα τα καταφέρουμε, τέλεια. Με αυτό το πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα από τη στιγμή που ξεκινάει τώρα και από τη στιγμή που είμαστε από τις πρώτες ομάδες που χτίστηκαν παγκόσμια να δομηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του δικτυακού MLM, Internet Marketing, μια εταιρεία που θα έχει Έλληνες leaders στην κορυφή. Και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους μας. Κάντε κλικ τώρα στο κουμπί συνέχεια, αν βλέπετε το βίντεο μακροσκοπημένο, και τα λέμε στην άλλη πλευρά.